Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Άιντε να ξεκινάμε. Καλημέρες, καλημέρες Κωνσταντίνε μου, τι κάνεις? Θα πούμε μια καλημέρα στον κόσμο. Έξω φυσάει, λισομανάει, αέρας, βροχή, ένα πιονόνερο, ένα... Να μην πούμε μια καλημέρα στον κόσμο, να προσέχει. Όχι. Γιατί όχι, τι να το πούμε, να μην προσέχει. Να μην στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο σήμερα. Εγώ δεν το έστειλα. Ναι. Γιατί ο αέρας είναι το πιο επικίνδυνο. Μπράβο Κωνσταντίνο. Σε αυτά, σε αυτά είσαι μανούλα, γόρι μου. Σε αυτά είσαι, ναι, ναι, βρε. Ούτε στο διάλειμμα τα αφήνουν να βγουν έξω. Μπράβο Κωνσταντίνο. Μέσα. Ναι, προσέχουμε τα παιδάκια μας με τον αέρα. Έτσι όπως είναι δομημένη η Ελλάδα σε κτίρια και τέτοια. Ναι, ναι. Δηλαδή μπορεί εκεί πέρα να φύγει κάνας μπαξές ολόκληρο στο κεφάλι και να σε πάρει. Μπράβο. Το λαρίγκι. Έτσι, έτσι, έτσι Κωνσταντίνο. Και μια που ξεκινήσαμε, ναι, με, δηλαδή με μηνύματα. Για ναι. Τα παιδιά είναι καλό να προσέχουν. Να προσέχουν, να προσέχουν. Ο αέρας είναι το πιο επικίνδυνο από όλα, φίλε. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου έρθει ξαφνικά στο κεφάλι. Αν έχει αέρα, ναι. Περπατάς με το κεφάλι ψηλά. Σωστά. Αν δεν έχει αέρα, κάτω πας και βρούμε κανένα δίευρο, κανένα τρίευρο. Κανένα... Ό,τι τύχη σου. Ό,τι τύχη σου. Το πελά μην βρεις με τον αέρα. Το πελά, επειδή ξεκινήσαμε. Από πάνω και να σε κόψει τα δύο. Φίλε, έχω ακούσει ιστορίες και μου έχουν πει για ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, έστω να χτύπα ξύλο. Ναι, με τον αέρα, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο μου, το φίλο μας μάλλον ακροατή, τον Μπάμπη τον Τζάβδα. Ναι, ο οποίος πηγαίνει γι' αυτό στη δουλίτσα ο Παλίκαρος και μας ενημέρωσε πριν από λίγα λεπτά, ένα-δύο λεπτά μου έστειλε το φωτογραφικό υλικό. Προσοχή στο ύψος στα Κωνσταντινοπολίτικα, κινούμενη προς ανατολικά, δηλαδή πηγαίνοντας προς Καλαμαριά και δεν συμμαζεύεται. Ναι, στον πολιτισμό. Έχει πέσει κολόνα. Έχει πέσει κολόνα πάνω. Ένα. Αυτή η κολόνα τώρα. Θα περπατάς με τα μάξια, σου έρθει στο κεφάλι, καθάρισε. Και πρόσεξε, λέει, ναι. Θέλει προσοχή. Εντάξει, προσοχή θέλει, λέει, γιατί αυτή η κολόνα έχει ρεύμα και αυτό το πράγμα πετάει και σπίθες. Ναι. Την ώρα που βρέχει κιόλας. Ναι. Να προσέχετε, παιδιά, έτσι. Είναι κακό.
σημαντικό. Δηλαδή, εγώ είμαι. Εγώ, κοίταξε. Μ' αρέσει, εμένα μου αρέσει ο χειμώνας. Εσύ αρέσει, αστά λέω να. Βγαίνει τώρα εσύ έξω. Εγώ αυτές τις μέρες, χωρίς πλάκα, θέλω να πάω πάνω στον πάγο και να πω: Παύλο, αγόρι μου, όταν βρέχει, χιονίζει και έτσι και είναι φυσάλι ο Μανάη, θέλω διπλό μεροκάματο. Ναι. Ναι. Τι λες. Ναι, ρε φίλε, αυτές. Άμα είναι ο καλός καιρός, δεν θέλω μισό. Αλλά αυτές τις εβδομάδες. Παύλο, θα πάρω αυτό. Σαν του Ινδιάνου, λέει: Δεν θέλω βροχή. Να φυσάει πάνω στις κεραίες εκεί. Φίλε, είναι βάρβαρο αυτό το πράγμα. Να σηκώνεις, να ξυπνάς, να λησομανάει έξω, να γίνεται χαμός. Ωραίος είναι ο χειμώνας. Σ' αρέσει ο χειμώνας έτσι, από αυτό το κομμάτι. Ναι, να χιονίζει με μείον 10. Να χιονίζει, να μείον αυτό. Εντάξει, Παύλο, χουλιαμά κάνουμε έτσι, μην τρελαίνεσαι. Χουλιαμά κάνουμε, αλλά τι να κάνουμε. Φίλε, αυτός ο καιρός είναι άθλος για μένα. Είναι άθλος. Δεν σου κάνει κέφι να σηκωθείς. Δεν σου κάνει. Και στον Αύγουστο έχει 47 βαθμούς. Η Λαμαρίνα θα καίνει να πούμε να βγάζουν. Το πρωί είναι πολύ ωραία να σηκωθείς Αύγουστο. 7 η ώρα. Τι ωραία. Δροσούλα και την ώρα γιατί είναι μόνη. Να έρχεσαι στο ραδιόφωνο η μισή να βρωμάνει εδώ πέρα. Μπανάκι, ρε φίλε. Μία αφού είμαστε. Δεν κάνουν όλοι μπανάκι. Δεν κάνουν όλοι μπανάκι. Ντουζάκι το βράδυ. Δεν κάνουν όλοι μπανάκι. Κινέζοι άμα δεν κάνουν μπανάκι. Άμα δεν κάνουν μπανάκι δεν κοιμούνται οι Κινέζοι, φίλε. Θε άκουσε καθόλου τον φίλο μα τον Μπάμπι που ήρθε εδώ πέρα. Μεγάλος παραμυθάς ο Μπάμπης, φοβερός. Ναι. Καταπληκτικός ήταν, ε. Τι ναι. Παραμυθάς. Πάντως τώρα έτσι πως σε βλέπω, τώρα μια ψήνισαμε σε χαλαρά ανάλαφρα. Δεν θέλω χαλαρά. Όχι, ναι, δεν θα πάμε χαλαρά, θα τρέξουμε. Φίλε, πιστεύω, δεν πας εσύ σε αυτό το κομμωτή και σε ξυρίζει ολόκληρο από πάνω σκάτω. Το κτενίδι. Α, μπράβο, αυτό που παίζει Πάκμαν εκεί. Ναι. Δεν έχει το τρεπέγλου εκεί. Όχι, λοιπόν, γιατί έχει τρίχε στα χέρια, στι πλάτε, στου ώμου. Για μένα η τρίχα είναι αντιερωτικό. Αντιερωτικό. Είναι, βέβαια. Άμα πα στην Κίνα έτσι πως είσαι εσύ με την τρίχα, ναι. Θα σε τραβάνε από τα αεροπλάνα, σε κατεβάσουν, σε σκίζουν, σε ρουφήξουν τον προστάτη πριν καπατήσει Πεκίνο και Γουάντζου. Οι Κινέζες. Οι Κινέζες, εάν δουν τύπο με τρίχα στο μπαρ. Τρέχουν, αρχίζουν, το χαϊδεύουν, τον κάνουν. Τι είναι αυτό. Και ειδικά εσύ που έσυχες και μπυρμπυλωτά πρασινογαλάζια μάτια, ναι. Είσαι το κάτι διαφορετικό. Πιστεύω ότι χωρίς πλάκα θα μπορούσε να σου σεξ σύμβολ στην Κίνα. Εγώ δηλαδή για να γίνω σεξ σύμβολ πρέπει να πάω στην Κίνα. Ωραία, αγόρι μου, έξω όλο το πακέτο. Όλο το πακέτο έξω. Αυτά που άκουσα χθες, δηλαδή πραγματικά κάποιες φορές που σκεφτόμουν, λέω το κουμπαράκι μου. Έτσι και πάνε εκεί οι Κινέζες, 10-10 θα τον τραβάνε από τις τρίχες στην πλάτη, στους ώμους. Οι Κινέζες. Τρελαίνονται. Α, πολύ ωραίες γυναίκες. Γιατί ρε, δεν σ' αρέσει ο Κινέζες. Κούκλες, τι να σου πει. Ναι, δεν άκουσες, περιποιούνται τον άντρα 100%. Τον προσέχουν, τον έχουν στα πούπουλα. Νομίζω ότι και κάποιες Ελληνίδες. Ναι, ναι. Ένα 20%. Ναι. Γιατί είναι μικρό το ποσοστό. Ναι, ναι, ναι. Ξέρουν να περιποιούνται. Το 80%. Το 80% δεν. Είναι βόδια. Είναι, δεν ασχολούνται. Το παίζουν εντύπες, το παίζουν ωραίες, δεν ασχολούνται. Ναι. Ξέρουνε. Είναι σαν την Αγελάδα που έλεγε ο Βράνιες. Κάθονται και ξαφνικά σκοτωμένες αγελάδες. Ξέρουνε τα 400 χρόνια σκλαβιάς. Βέβαια. Πάντως χωρίς πλάκα. Έχουν περάσει στο DNA τους αυτό το χριστιανισμό το μη. Μη. Ήθιστε τα νέα παιδιά. Έχουν αλλάξει όμως τώρα. Η νέα γενιά έχει αλλάξει. Δεν έχει μη. Ευτυχώς τα νέα παιδιά. Ναι, δεν έχει μη. Ορμάται μακεδονομάχη λέει. Έχουν ξεφύγει από αυτό το. Το μη. Τον καθοσπρεπισμό. Ναι. Αυτό το πράγμα το οποίο για μένα είναι απαράδεκτο με όλες τις θρησκείες του κόσμου. Δηλαδή ποινικοποιούν το σεξ. Ναι. Δηλαδή, ποινικοποιούν την απόλαυση. Ναι. Είναι η μόνη απόλαυση η οποία κάνει καλό στον οργανισμό. 100%. 100% κάνει καλό, έτσι δεν κάνει. Είναι αυλαβέστατη. 100% και τζάμπα. Τζάμπα. Τζάμπα, δεν αγοράζει γιατί να φας πρέπει να πληρώσεις. Δεν να πιεις πρέπει να πληρώσεις. Και δεν ποινικοποιεί τη χαρτοπεξία. Το κουμάρι. Ναι, ρε Κωνσταντίνε. Ναι, ρε γιγαντά μου. Την ινοποσία. Ναι, ρε σεξ σύμβολ τη Κίνα. Θα πα 2 δισεκατομμύρια, θα σε κυνηγάνε, ρε. Τα τσιγάρα και αυτά εδώ. Ναι, τα πληρώνει αυτά. Ναι. Και κάνουν κακό και στην υγεία. Κάνουν κακό στην υγεία. Ναι. Αυτοί λοιπόν οι τύποι κατόρθωσαν να περάσουν στο λαό. Ναι, ρε Κωνσταντίνε. Ότι το σεξ θα πούμε. Που είναι τζάμπα. Είναι κάτι κακό. Ναι. Είναι κακό. Και το πέρασαν, α πούμε, σε γενναίες των γενναίων, ο γενναίες. Έχει αλλάξει τώρα, έχει αλλάξει. Ευτυχώς όμως τα νέα παιδιά. Ναι. Ευτυχώς όμως τα νέα παιδιά, η νέα γενιά. Η εξορισμένη γενιά, η οποία ας πούμε είναι σήμερα. Δεκαετία 70-80 πραγματικά γινόταν χαμός να δούμε λίγο χέρι, να ξεφεύγει το χέρι. Μη, δεν κάνει. Ύστερα, εδώ. Έχουν ποινικοποιήσει, ξέρω εγώ, τις μικρές αμαρτίες. Δηλαδή. Πες μια μικρή αμαρτιούλα. Να σε χούλιγκαν. Να σε ξέρω εγώ. Να είσαι στο γήπεδο λίγο ζωηρός, αλλά ως ένα σημείο. Να έχουμε μέτρο. Να μην μπερδεύουμε τα εσκαμμένα. Έτσι μην περνάμε την κόκκινη γραμμή. Ύστερα αυτό που έχω παρατηρήσει. Τι παρατηρήσει άλλο γλυκό μαγόρισε. Όλοι αυτοί οι δολοφόνοι. Ποιοι. Οι μπράβοι. Οι μπράβοι, ναι. Τις νύχτες. Οι νονοί. Όλοι αυτοί οι αλυταράδες οι οποίοι σκοτώναν κόσμο, βάρουσαν κόσμο. Ναι, ναι. Είναι μισοί στο Άγιον Όρος. Το ρίξαν στο Θεό. Ναι, έτσι είναι. Πραγματικά. Όλα αυτά τα κοπρόσια. Όλοι όσοι ξέφυγαν και πέρασαν τα εσκαμμένα, κατάλαβαν κάποιοι που πρέπει να γυρίσουν στο Άγιον Όρος να πάνε στο φόβο του. Λες, ε. Ναι, μην πα στην κόλαση. Ο φόβο του έκανε. Δεν ξέρω τι του έκανε. Η δηλία του έκανε. Είναι κουβέντα για άλλη. Μεγάλη κουβέντα. Πάντως πραγματικά χθες όταν μιλούσαμε για την αρέσει, Κίνα. Ε? Πολύ. Αρέσει. Μ' αρέσει. Εγώ σου πει ότι στα κοινωνικά θέματα μαζί σου τις απολαμβάνουν τις κουβέντες. Απολαμβάνεις. Ναι, ναι. Αλλά στο ξαναλέω,
θα πήγαινα ρε μπαγάσα μια εβδομάδα 10 μέρες μαζί σου στην Κίνα. Έχεις όλο το πακέτο του sex symbol. Όλο όμως. Τρίχα πολύ. Γαλαζοπράσινο μάτι. Μα πάω στο. Τι? Στο κτενίδι. Δεν θα πας στο κτενίδι κανένα δύο μήνες. Θα τα αφήσει να τρώει. Δεν θα πας. Θα τι αφήσει εδώ τι τρίχες να αμολυμένται. Χύμα στο κύμα παντού. Και θα φοράς και φανελάκι όταν πάμε εκεί να φαίνονται και πίσω οι τρίχες. Ακουντουμάνικο. Ναι, και μόλις εδώ στο αεροπλάνο. Γαλάζιο μάτι που έχεις τσακπίνικο. Γαλαζοπράσινο μάτι. Ναι. Δες ένα κουκλί μου. θα σε βλέπουν οι Κινέζοι σαν γυμνασμένο. Νταβραντισμένο. Τετοστερόνι στο φουλ. Φίλοι ουρές θα κάνουν. Ραπ, 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 θα φωνάζει κύριε Ζάκια, τσά ήρθω ραπ, δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή θέλουν τους ουρακοτάγκους εκεί. Θέλουνε τριχωτούς με γαλαζοπράσαμα το διαφορετικό. Και είσαι και πιο ψηλός από αυτούς, τρίχα πολύ, αυτοί δεν έχουνε τρίχα. Μαλλί δεν έχεις, δεν έχουν όλοι μαλλιά αυτοί. Ναι, είναι μαλλιαροί. Όλοι, μαλλιά στο κεφάλι, τρίχα στο κορμί μηδέν. Τίποτα. Γαλάζιο μάτι δεν υπάρχει. Τίποτα. Έχεις όλο το πακέτο. Είσαι Ευρωπαίος, έχεις άλλα χρώματα σχέση με αυτούς, τελείωσες. Τελείωσες φίλε. Να πάμε στο Μετρόπολης Κίνας τότε. Ναι, ναι. Θα σε περιμένουν κάτω από το ραδιόφωνο του Μετρόπολης Κίνας. Ουρές τα κεφάλια. Ρε φίλε. Λοιπόν, θέλετε μια εμπειρία ζωής. Να ζήσετε στιγμές που θα θυμάστε για πάντα. Σαν αυτές που συζητάμε τώρα εδώ με τον Κωνσταντίνο. Τότε κάντε τις αγορές σας με Mastercard. Ανέπαφα στα καταστήματα Πλαίσιο, τηλεφωνικά ή στο πλαίσιο.gr με χρήση Master Pass και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 3 ταξίδια στις Μπαχάμες και απίθανα δώρα τεχνολογίας. Μάθετε περισσότερα στην Facebook σελίδα της Mastercard και στο πλαίσιο.gr. Ράπεν κούλα ακούτε, έτσι, θα πάμε μαζί με τις 10, έχουμε Εμίλιο Γαβριλίδη και θέλω να μου πεις να μου κάνεις ένα σχόλιο Κωνσταντίνε μου, yeah. Για αυτή την επιστροφή καταστροφή, δεν ξέρω γιατί εγώ είμαι κατά των επιστροφών του Μανώλο Χιμένε. Ναι. Να ξεκινήσουμε εκεί, μετά θα πάμε στα παιχνίδια σήμερα με τις πολλές αλλαγές για ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Εγώ είμαι ενάντια στις επιστροφές παιχτών. Παιχτών, ε. Δεν είμαι ενάντια στις επιστροφές προπονητών. Ο προπονητής είναι μια διαχρονική αξία. Γενικότερα. Να, και ο Πάσας λέει το παίζει μοναχός τώρα λέει. Ο λέει Πάσας, ναι. Κοίταξε. Ήταν πολλά τέτοια. Ναι. Όλοι εγώ που γνώρισα μέσα στη νύχτα κοπρίτες. Ναι, ναι. Το γύρισαν. Ναι, ναι, ναι. Στα 50, το 45, τι 50. Έχουν πάει περισσότερες. Δηλαδή τώρα εγώ πάω στο Άγιον Όρος, εκτός από τους μοναχούς εκεί κτλ. Οι μισοί που θα δω θα είναι εγκληματίες. Ναι. Ναι. Οι οποίοι μετανόησαν κτλ. Τους κάνουμε Άγιους κι αυτούς. Ναι. Σήμερα ο Φώτιος γιορτάζει. Τι έκανε ο Φώτιος? Ο Φώτιος είχε πολύ προχωρημένες μεθόδους εκπαίδευσης. Ήταν πολύ μπροστά για την εποχή. Εκπαιδευτικός ήταν. Ναι, αλλά ήταν πολύ μπροστά. Είχε νέες καινοτόμες ιδέες στον τρόπο διαπαιδαγώγησης των νέων τότε. Σοβαρά. Ήταν πολύ μπροστά ο Φώτιος. Δηλαδή διαπαιδαγωγός ήταν. Ναι, ναι, και αυτός δάσκαλος ήταν, αλλά ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του. Μικρά παιδάκια είχε, ας πούμε. Ναι, ναι ρε παιδί μου, ναι, είχε από όλα. Να κάνουμε και τον Τερλίκα Άγιο τότε. Τερλίκα είναι Άγιο. Τα παιδάκια να πούμε. Τι μπορεί να προσάψει αυτό το γλυκό αγόρι. Τι αρνητικό μπορεί να πει. Εκπαιδευτικό και αυτό εκεί με την καραμελίτσα. Με την καραμελίτσα. Να τον κάνουμε Άγιο και να τον κάνουμε. Πάει τα παιδάκια με το πούλμα, με το πούλμα. Μαντώ, είναι ωραίος ο Τερλίκας. Γιώργο μας! Γιώργο μας! Ο Τερλίκας μορφή. Κουβαλούσε την Ευγενούλα με το σχολικό 4 χρονών. Ναι. Ναι. Και τον Αχιλέα. Και η Ευγενία τσακώθηκε. Μαζί με τον Τερλίκα, κατάφερε. Και τον Τερλίκα τον αγαπάει. Ναι. Αυτό έλειπε. Με τους καλούς. Ναι, 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 μπήκε στη λίστα με. Τσακώθηκε με τη σύνοδο. Σοβαρά. Αλλά την είπε μια κουβέντα. 4 χρονών. Από τότε υπήρχε στο DNA μέσα ο καυγάς. Σε έχει χοντρό πυρελίκι. Τι τη είπε δηλαδή, 4 χρονών. Μην το πει, μην το πει. Αν το πω στον αέρα, ναι, είναι 30.000 ευρώ. Όχι, 30.000 ευρώ θέλουμε να πληρώνουμε πρόσφατα. Και κοιτάει την Τερλίκα αυτή η σοκαρισμένη. Τι κάνετε, δεν μην μιλά. Άστο γιατί, άμα προχωρήσει και εξελιχθεί, θα έχουμε πιο ζόρικα πράγματα. Άστο να περάσει. Τι πράγμα, Ευγενούλα. Τι πράγμα αυτό. Άστο να περάσει. Μην μιλά. 4 χρονών την πινελίγιασε. Μιλάμε για. Σειρά 4 πινελίκη. Δεν γινόταν μην δεν γίνει πάω και η Βιέννη. Την κάνατε μια χαρά την Ευγενούλα. Την κάνω τώρα, έχουμε, θα έχουμε και θα πάμε και στην μπουτίκ τώρα. Με τις νεκροκεφαλές του πάω να γυρνάει. Εντάξει, να κάνουμε ρε φίλε. Κλαδά, τώρα, ναι. Ρε κλαδά, αλλά μήπως λέω έχεις κάνει τίποτα με τη γυναίκα μου, λέω και. Τι είναι αυτό το πράγμα. Σχολείο, φίλε, το περιβάλλον. Τι σχολείο είναι. Άμα έχει εκεί παοξάκια πολλά, τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε, ρε. Μόδα τον κάνατε τον πάο. Μόδα. Όσο πάει καλά ο πάο, θα φτιάχνουμε νέα παοξάκια. Αυτό είναι. Τέλειε. Πελάτε θέλω. Χθε δεν είπαμε ούτε μια φορά πάο στην απογευματινή την εκπομπή. Χθε. Βέβαια. Ψάχνετε καμιά Κινέζα να σα κάνει. Χαμό σου λέω, εντάξει, είπαμε εδώ παπάδε. Λοιπόν, είσαι υπέρ επομένω για να πάμε να ανοίξουμε. Είμαι υπέρ τη επιστροφή του Χιμένα. Εγώ το γούσταρα το Χιμένα σαν προπονητή. Το ξέρω το γούσταρε. Μ' άρεσαν οι μεθόδου. Του. Πήγε καλά στο τελικό με τον Λουτσέσκου, τον έκανε φιόγκο κι αυτό. Θα ήθελα να το δω το Χιμένεθ με μια ομάδα
η οποία θα έχει πολύ καλό υλικό, π.χ. ΠΑΟΚ, ας πούμε. Ναι. Την μπάλα θα βλέπαμε. Είδε στον τελικό κυπέλο την μπάλα. Γιο-γιο τον έκανε. Τον έδεσε Φιόγκο Λουτσέσκο και τον έσυλε πακέτο σε λασπάλα. Την πλάκα, ποιο είναι το οξύμωνο. Για πε. Ο Χιμένεθ φεύγει από την ΑΕΚ σε ένα μάτς όπου έχει παίξει ένα στυλ σαν τον Ζουνίδη και τρώει δύο και πρέπει να φάει 7. Παραπάνω πρέπει να φάει. Χαμένα, έχει βάλει, τέταρτε, έχει βάλει 4-4-2 το Μάνταλο έξω αριστερά, τον Μπακασέτα έξω δεξιά. Σωστά. Πριν το μάτς λέω τον ρεπόρτερ της ΑΕΚ, τον Θοδωρή τον Ραλή. Λέω αυτός τρελός, ενώ χάζεψε, θέλει να φύγει. Τι κάνει αυτός. Λέει μου κάνει εντύπωση. Θα φάτε πολλά γκολ του λέω. Και θυμάσαι ότι στο 10ο λεπτό. Το είχες πει. Σηκώθηκα πάνω στο 10ο λεπτό. Το είπες, τελείως είπες. Το είχες πει. Είμαστε μαζί κάτω. Είχα πάει στο κουρλί μου. Τον Κλεάνθ τον Βαλαρούτσο, ο οποίος κάπνιζε. Έτσι Κλεάνθ του λέω, είσαι έμπειρος. Μα χρειάζεται να χώνεσαι. Αυτή την ΑΕΚ φοβάσαι. Εσύ είσαι ουδέτερος. Αυτό τα βλέπεις. Αυτό το πράγμα φοβάσαι. Εμείς είχαμε το άγχος εκείνη την ώρα του οπαδού μέσα μας. Ρε Μαύρο, το είπε παιδιά να ξέρετε, εγώ τα λέω όλα και τα καλά και τα στραβά. 10 λεπτό. Ο Μαύρο είχε ασπρίσει. Του λέω έχει γίνει σαν τον Βουτσάλο στο έργο που ο Μαύρο έχει να. Αυτή την άκρη, φοβάστε μόνο. Ο Κολόκο είναι και αυτό ο παδάκι. Ξέρε πω φωνάζει τα κόλλα, τα βλέπει εμεί γκολ, 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 γκολ που λε, ξέρει τι κάνει από πίσω. Γκολ, γκολ και αυτό γκολ φωνάζει, ναι. Στην Κωστή αυτή είναι καταραμένη ομάδα. Φοβάσαι ρε του. Αρρωστάκι. Οπότε φεύγει ο Χιμένεθ με ένα στυλ που ο Ζουνίδη το παίρνει, το κάνει. Ναό. Το έκανε copy paste. Παίρνει χαμπάρι μετά από καιρό ο Ζουνίδης ότι θα χάσει τη θέση του. Το γυρνάει 3-5-2 που ήταν ο ναός του Χιμένεθ. Ναι. Λοιπόν, και πάει να σώσει μια καριέρα. Πάει καλά με το 5-3-2. Πολύ καλά. Αλλά όμως με καλύτερες ομάδες δεν παίζεται καλά αυτό το σύστημα. Ναι. Όταν ειδικά η δύναμη αυτή τη ομάδα είναι στα άκρα. Εντελώς στα άκρα. Ο Ζουνίδης είναι κουτουλούφος. Κουτουλούφος. Δηλαδή... Γράψε το παιδιά, καινούριο είναι αυτό, δεν έχει ξανακουστεί. Αποκλειστικά εδώ 8 και 25. Κουτουλούφος είναι ο Ζουνίδης. Κουτουλούφο με έλεγε εμένα ένας καθηγητής. Τι σημαίνει κουτουλούφος, ρε Κωνσταντίνε μου. Ρε ψυχούλα μου. Ρε Μπαμπινιώτη των Ετζιανών. Τι είναι αυτό το κουτουλούφος, ρε αγόρι. Συγχωρεμένος ο Πιτσόκος. Πιτσόκος. Ο Πιτσόκος. Με έκανε να πούμε μαθηματικά ιδιαίτερα. Φίλος του πατέρα μου, πολύ καλός καθηγητής. Τα έπαιρνε στα μαθηματικά πολύ. Τρίχε πολλέ. Να ξέρει στην Κίνα είσαι περιζήτο. Γόντε τη. Κουτουλούφε με έλεγε. Κουτουλούφε. Ο Ζουνίδης στην μπάλα είναι κουτουλούφος. Ναι. Διότι δεν πάει με το αλλά, με το εάν, με το εφόσον, με το προσαρμόζω. Ναι. Παιδάκι μου, η ζωή, είναι, γρου, έτσι, η ζωή δεν... ξεκινάει η μέρα το πρωί. Έχει να αντιμετωπίσει 30 ανθρώπου. Ναι. Λέω για παράδειγμα. Ναι. Και οι 30 αυτοί οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί χαρακτήρε. 100%. Άμα εγώ πάω και πάω, εγώ έτσι θα πάω. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Αυτό είναι και το κλειδί σου. Δεν γίνεται, δηλαδή, αυτό είναι και το κλειδί σου. Βγαίνει ένα ακροατή, έχει αυτή τη συμπεριφορά. Ναι. Βγαίνει άλλο, έχει διαφορετική. Δηλαδή τον κάθε έναν πρέπει να το χειριστεί ανάλογα με το τι. Ένα λίγο μαλαγάνα δηλαδή. Όχι μαλαγάνα. Τσαχπίνη. Λίγο προσαρμοστικό. Προσαρμοστικό, ναι. Προσαρμοστικό. Χαμελέοντα τον. Σε κάθε κατάσταση η μέρα έχει 15 γυρίσματα. Έχει. Στον δρόμο θα βρει τον αργό οδηγό. Θα βρει τον επικίνδυνο οδηγό. Ναι. Θα βρει και εγώ τον οδηγό ο οποίο δεν έχει να χάσει τίποτα γιατί τσακώθηκε με τη γη. Έχει πράγμα μπόλικο. Έχει. Άρα είσαι υπέρ της επεισόδου. Εγώ θέλω να σταματήσω. Όχι Χιμένεθ, είναι ανάλογα τον αντίπαλο. Τον προσέχει τον αντίπαλο, τον σέβεται. Μελετά, διαβάζει κάτι. Ξέρει τι έχει, ναι. Ξέρει τι έχει στα αποδυτηριά του. Ξέρει. Ξέρει. Ναι. Γνωρίζει τι έχει και απέναντί του, γνωρίζει τι έχει και στην ομάδα. Και ανάλογα πράττει ο άνθρωπος. Σωστά. Εντάξει. Είναι ένας ορθολογιστής. Είναι ορθολογιστής, είναι σοβαρός, είναι λάτρης του 3-5-2, είναι λάτρης του προσέχω πρώτα μην φάω γκολ και μετά βάλω το ένα. Θα παίξει πολλά συστήματα. Είστε ένα coach στη διάρκεια του παιχνιδιού. Παίζει με είναι και ανακατοσούρας, μπορεί να σου πλέξει και το μάτς. Παίζει με το κοουτσάρισμα. Ναι. Ενώ... Εγώ άλλο θέλω να σου πω. Ολόκληρη ΑΕΚ, ρε φίλε. Εμένα μ' αρέσει. Αρέσει, ναι. Μ' αρέσει. Ναι. Ολόκληρη ΑΕΚ, δηλαδή έχει περιοριστεί στο Μανώλο Χιμένεθ. Η ΑΕΚ είναι ένα κλαμπ. Ναι. Δεν έχει άλλου προπονητέ στον κόσμο. Αυτό θέλω να σου πω. Περιορισμένων. Περιορισμένο ορίζοντα έχει. Μια ομάδα περιορισμένο ορίζοντα. Ναι. Και στο να ψάχνει και στο να βρίσκει. Και οι αεξίδες που χαίρονται ναι. Γιατί ήρθε ο Χιμένεθ, εγώ λέω να λυπούνται. Ναι, χαίρονται περισσότερο γιατί δεν τα πήγε καλά, λέει ο Ζουνίδης. Όχι όμως, όχι ναι. Όμως γιατί ήρθε ο Χιμένεθ. Γιατί? Γιατί ο Χιμένεθ είναι ένας προπονητής που μπορεί να πάρει το μέτριο υλικό και να του κάνει καλό. Ναι. Ένα καλό άρα τα μάτια για την ΑΕΚ, η οποία δεν χώνει λεφτά, λες. Αυτό σημαίνει ότι αυτό ο τσιγκουνανά ο Μελισσανίδης. Ναι, ξέρετε. Δεν πρόκειται να χώσει λεφτά να πάρει ένα προπονητή να παίξει το κατοχικό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Όχι τη κατοχή, το ποδόσφαιρο. Ναι, 40, ναι. Το ποδόσφαιρο τη πρωτοβουλία. Και ψάχνει να βρει να κλείσει τι τρύπε και τα προβλήματα με ένα καλό προπονητή, το Χιμένεθ. Δηλαδή ο Χιμένεθ έβγε από την ΑΕΚ γιατί ενώ έκανε αυτή τη δουλειά δεν του πήρε ποδοσφαιριστέ ο. Ο Μελισσανίδης και επιστρέφει σε μια κατάσταση ίδια.
δεν πήγε πίσω η ΑΕΚ με τον Χιμένεθ. Πήγε ο Χιμένεθ πίσω που πήρε την ΑΕΚ. Ναι. Ο Χιμένεθ έκανε οπισθογύρισμα στην καριέρα. Η ΑΕΚ δεν άλλαξε την στρατηγική. Αυτή είμαστε, αν θες ξαναέλα. Ναι, και ξαναγύρισε ο Χιμένεθ. Ο Χιμένεθ γυρνάει πίσω ως οπισθογύρισμα στην καριέρα του. Τυχερός είναι, πάντως δεν έγινε να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Βγήκαν τα παιχνίδια, ολοκληρώθηκαν. Ουσιαστικά με τον Ολυμπιακό θα κάνει. Ναι. Πρώτη εμφάνιση με τον Ολυμπιακό. Οπότε να χαίρονται που πήραν ένα καλό προπονητή. Ναι. Ένα μέτρο. Καλή κίνηση δηλαδή λες ναι, με την ΑΕΚ. Ναι. Για αυτή την ΑΕΚ. Ναι. Αυτό όμως σημαίνει ότι ο Τσιγκουναράς λεφτά δεν δίνει. Δεν βάζει. Ναι. Αφού ανανέωσε πάλι όλους. Μπακασέτες, Σιμώες, όλους ανανέωσε. Όποιος αυτοί λοιπόν, που έλεγαν να φύγουν, τους κράτησε με τα λεφτά που ήθελε η ΑΕΚ. Όποιος λοιπόν να εξής χαίρεται. Είναι χαζοχαρούμενος γιατί δεν βλέπει πιο βαθιά, πιο ουσιαστικά, πιο έντονα, πιο λεπτομεριακά αυτή την πρόσληψη. Γιατί όποιος έξι λέει Χιμένεθ είναι χαζοχαρούμενος. Μάλιστα. Και του εξηγώ το λόγο. Τα είπες, δηλαδή, τα είπες, ναι, τα σχολιάζαμε το θέμα 100%. Ωραία. Ραπ ζούμε στο Μετρόπολης Κίνας να σε δούμε. Ρε, εγώ είπα, θα είναι, άμα πας στην Κίνα δεν φοβάσαι να πας στο αεροπλάνο. Ναι, πλοίο δεν μπορεί να πας εκεί. Δεν πας σε πλοίο. Πώς θα πας. Θα πετάξει το πλοίο, τι θα κάνει. Δεν έχει. Δεν έχει. Θα κάνεις το γύρο του κόσμου, τι θα γίνεις Ιούλιος, δεν θα γίνεις. Λοιπόν, θα πας με αεροπλανάκι, θα πάρεις εγώ χάπια από την αδερφή μου, κάτι Βαλεριάνες, κάτι. Τι να με πιάσει εμένα. Μπρίζιους, Μίζιους, πώς θα λένε αυτά. Σέντριμα. Σαχλαμάρες κάποια. Θα προσγειωθείς Πεκίνο και με το που θα κατέβεις κάτω στο αεροδρόμιο θα δεις λαό να σε περιμένει. Γυναίκε. Το Βέγκο στην εταιρεία. Που έκανε τον ποιητή. Μα έχει όλο το πακέτο, ρε φίλε, τι να σου πω. Ξέρεις την ταινία. Τι φλαδάκι ο Μάρλον Μπράντο. Ακριβώς. Που νομίζω ότι ήταν ο ποιητής ο Βέγκος. Ακριβώς. Και τον αγαπήσανε. Όλες. Και το πήρα πάνω το Βέγκος. Τι θα κάνει. Και κοιτάζεται και λέει, αυτό είναι. Εσύ, 10 μέρες στην Κίνα θα νομίζω ότι είσαι ο Μπραντ Πιτ κανονικά. Αφού έχεις το πακέτο. Τρίχα, γαλάζιο μάτι. Ναι, μη στραφές στο Σαρόπουλο. Ακούει αυτό το παλικάρι, το τετραπαλίκαρο που λέει. Τετραπαλίκαρο. Να είμαστε και λίγο ανθρώπινοι. Να είμαστε λοιπόν. Σήμερα πάντως μου έκανε κάτι χαζά τα μάξι. Θέλω να μην θέλει συνεργείο και ελπίζω να μην θέλει συνεργείο. Αν χάλασε όμως, ρε φίλε, δεν θα το φτιάξω. Θα πάω στο Ρίτζες Καζίνο να τσιπήσω το Citroën C3. Ναι. Το δίνουν μέχρι τις 1η του Μάρτη. Ωραίο όχημα. Αυτοκίνητος χρονιάς. Αυγοειδές. Το 2017 αυτοκίνητος χρονιάς. Κάθε μήνα λοιπόν στο καζίνο κληρώνω ένα μάξι. Γίνεται ένας χαμός εκεί. Η συμμετοχή είναι απλή. Μαζεύεις λαχνούς. Πηγαίνεις στο καζίνο. Τους κρατάς. Όταν σκάσει κλήρωση, τσεκάρεις αν κέρδισες. Το έχω λυμπιστεί το Σιτροενάκι. Και Παρασκευή 1η του Μάρτη το κληρώνουν. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε δεύτερο ημίωρο να πάμε και στα παιχνίδια κυπέλου. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 40 μετά τις 8. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να σας ενημερώσουμε ότι οι χειμερινές εκπτώσεις είναι ακόμα εδώ. Ο Φεβρουάριος εξακολουθεί και είναι δυνατός εκπτωτικός μήνας. Και γι' αυτό σε καταστήματα Wind μπορεί ένας πελάτης να υποφεληθεί από εκπτώσεις έως 50% σε smartphones, tablets και αξεσουάρ. Και να τα αποκτήσει και με έως 48 άτοκες δόσεις. Εσείς έχετε υποφεληθεί από το Winter Sales στα καταστήματα Wind. Πήγαμε δεύτερο ημίωρο, προσοχή στους δρόμους, ειδικά στο περιφερειακό συγκινούνται από δυτικά προς ανατολικά. Έχει πέσει μια κολόνα εδώ στο ύψος στα Κωνσταντινοπολίτικα και γίνεται ένας χαμούλης, φυσάει πολύ. Κωνσταντίνο, έχεις ετοιμάσει ένα ηχητικό, θέλω να τα ακούσουμε όμως. Στην Κίνα που θα πάει. Στην Κίνα τώρα μου ήσλαμίν, με έχουν χαζέψει όλοι. Καλημέρα παιδιά, cool, κάνε λέει εικόνα στο μυαλό σου. Να περπατάνε εκεί στην κεντρική πλατεία της Κίνας ο Ραπτόπουλος, ο Αλέξανδρος και ο Κιμπόκο. Και ο Κιμπόκο. Ναι. Μαζί με τον Φωτιάδη, τι έχει να γίνει, ρε φίλε. Περιζήτη θα είστε. Περιζήτη. Ο Αλέξανδρος είναι και αυτός γαλάζιο μάτι. Ψηλό αγόρι με λαχρινό. Αν δεν ήταν χαζός. Ναι. Χαζός δηλαδή. Ναι, άμα δεν είναι. Ωραίος άντρας. Ψηλός ένα 90 τόσο. Ξερολούκουμο θα τον κοιτά και θα γλύβουν τα κινεζάκια. Να ξέρεις. Και ο Φωτιάδης και ο Κιμπόκο με λαχρινός. Ο Φωτιάδης είναι σωσίας του Καλαϊτζίδη. Ίδιος ρε φίλε. Ίδιος ρε φίλε. Πραγματικά ίδιος ο Φωτιάδης. Ψυχούλα όμως. Ναι. Με έφερε ένα ξύλο με σημαία του ΠΑΟΚ. Παλίκαρο στη γιορτή. Εγώ θα το εκτιμώ για μια ζωή. Έτσι. Τα απλά πράγματα είναι και τα πιο ωραία. Τι έβαλες να ακούσουμε λοιπόν εφόσον κάναμε. Αυτά που τα λέτε. Ναι. Και τι δεν θα έδινα για ένα φιλί σας. Αλήθεια θέλετε να σας πείσω. Και το ρωτάτε. Φιλάει ο Βέγκος τώρα. Και το Βέγκος. Ποιητή. Ήτανε Μπρούκλης, ε, ο Βέγκος. Τον πέρασε για ποιητή. Μας επιθείς. Έτσι. Μια ωραία πόζα. Κοίτα, κοίτα εκεί. Αυγερινό. Κορυγάτρια, κορυγάτρια. Αυγερινός είναι ο Βέγκος. Έτσι θα σε κυνηγάνε οι Κινέζους. Ωραία.
τρίχα, έχει. Δεν έχω πολύ τρίχα. Όχι, λίγο. Ραπ, 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 τα κυριαζάκια και όλα. Τον κυνηγάνε τώρα. Τον παίγκο, έτσι. Δεν έχω πολύ τρίχα, αλλά σε σχέση με τους Κινέζους είμαι νορμάλ, παιδί μου. Είμαι τριχοφία. Το χέρι έχω εδώ, ως εδώ. Εσύ όμως θα έχεις πλάτη, όμως θα είσαι περιζήτος, wanted. Θα σε βάζουν στις κολόνες, τον θέλουμε όλες. Τον Κωστή. Ουρλιάζουν τώρα τα κοριτσάκια για τον Βέκο. Έτσι θα κάνει και για σένα. Δεν είναι ο κοινοτική κανονικό. Ναι, εσένα θα νομίζω ότι είσαι ο Μάρλον Μπράντο κανονικό. Κανονικά ήρθε ο Μάρλον Μπράντο από την Ευρώπη. Να, εσένα λέει. Εσένα λένε. Πόσες γυναίκες περιμένουν να σε σφίξουν στην αγκαλιά τους στην Αθήνα. Έλα, εσύ ήταν στο Πεκίνο. Σοβαρά ο φίλος αυτός. Ναι, λοιπόν, σοβαρός κύριος τώρα. Λέει, εγώ έπαθα την πλάκα της ζωής μου. Λέει, δηλαδή, πας σε ένα μπαρ, πιείς ένα ποτάκι. Ξαφνικά έχεις το χέρι έξω, είναι καλοκαίρι. Και βλέπω τρία. Ναι. Έρχονται, σε χαϊδεύουνε. Είναι περίεργο για αυτό. Το χαϊδεύουν το φίλος εκεί. Το χαϊδεύω το χέρι γιατί σου φαίνεται παράξενο. Δηλαδή... Όπου δούνε τρίχα, χαϊδεύουν. Τρίχα. Εσύ άμα αφήσει την πλάτη έξω. Ξέρεις, δηλαδή, άμα ξεμπρακωθεί και έχει τρίχα, ας πούμε, για παράδειγμα, θα τον χαϊδεύουν εκεί. Παντού χαϊδεύουν. Πλάκα έχεις. Τρελαίνονται με τρίχες. Δηλαδή εκεί αποτριχωτικές. Δεν έχουν αποτριχωτικές. Αφού είναι όλοι, δεν έχουν τίποτα, ρε φίλε Κινέζοι. Τίποτα, μηδέν. Δηλαδή άμα πας ανοίξεις εκεί μαγαζί για αποτριχώσεις, θα το κλείσεις. 100%. Πάψε. Τίποτα, δεν λες. Τίποτα. Ναι. Δεν μπήκες μέσα, αγόρι μου, κανονικά. Μπήκες μέσα. Εσύ γι' αυτό σου λέω, είσαι, σε παίρνουμε, σε βάζουμε στο αεροπλάνο. Γιατί εγώ περπατούσα στην Τσιμισκή. Ναι, ναι. Και με σταματά κάτι κοπέλες εκεί σε κάτι. Για αποτριχώσεις. Λέει η κύριε, λέει, για να σας δούμε λίγο. Ήταν εκεί με. Έχεις τρίχες. Γορίλας. Με 3.000 λέει και μισό. Ναι. Σας κάνουμε, λέει, τελείως, λέει, τσιζιλώνη. Είστε τρελές, πες, θα πάω στην Κίνα. Δεν δίνω 3.500 ευρώ να βάλω σε προκαταβολή, πάρω καινούργιο αυτοκίνητο. Πάω στο φίλο μου το χτενίδι. Πάω στο χτενίδι. Παίζω Pac-Man, μου τις ξυρίζει κιόλας μια εβδομάδα, 10 μέρες είμαι περδίκη. Πλάκα κάτι. Όχι, εγώ με χτενίδι με, να ξέρεις. Χτενίδι. Δεν θα μας παίρνουν τζάμπα λεφτά. Άσε που υπάρχει ένα δεχόμενο 1% να πας μια φορά στην Κίνα. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Να χάσεις τα τυχερά σου, φίλε. Σε τηλεοπτικό σταθμό εκεί στην Κίνα. Φίλε, πραγματικά μη το διασκεδάζει, είναι πραγματικότητα αυτό το πράγμα. Σου λέω, είσαι τα μαμ, είσαι γεννημένος για Κίνα. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ τώρα. Τι κάνει ο ΠΑΟΚ? Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ κάνει ολικό ροτέσιο. Σήμερα όλη τετράδα στην άμυνά του είναι καινούργια. Όλοι. Εκτός από τον goalkeeper. Ναι, και εδώ ήθελα επίσης να το κουβεντιάσουμε λίγο. Θεωρείς ότι κάνει καλό ο Λουτσέσκου που δεν τον αλλάζει καθόλου και ποτέ τον Πασχαλάκη? Του δίνει κι άλλο ρυθμό, δεν εμπιστεύεται δεχομένως. Έλα να σου πω κάτι. Ναι. Ο Πασχαλάκης, ο άνθρωπος, είναι σαν τον πεινασμένο, να πούμε. Ναι. Σαν να θρέφεται από τα παιχνίδια, σαν δηλαδή. Σαν να ήταν μέχρι 35 χρονών μόνος του σε ένα νησί. Mm. Και μετά τον πάρει στον πολιτισμό και ορμάει στις γυναίκες, ορμάει στα εστιατόρια. Ναι. Τι θα πει, 27 χρονών δεν είχε παίξει μπάλα. Ναι. Ήταν δεξιά και αριστερά γυρολόγος χωρίς να έχει παίξει. Τον είχαν αναπληρωματικό του Αθανασιάδη στο Παθρακικό. Ναι. Τον είχαν αναπληρωματικό του Βελίδη, να πούμε, στα Γιάννα. Καλύπτει το χαμένο έδαφος, λες. Νομίζω ότι θα πρέπει να. Τριαντάρης δεν είναι τώρα αυτός. Όχι, είναι. Τι είναι. 28-29. 30 χρονών είναι. 29 πριν, άρα το τσεκάρω. 89 γεννημένος είναι. 30 χρονών. Εσύ με τις γεννήσεις τα έχεις καλά, άρα δεν σε πειράζει. 30 ετών, το 89 γεννημένος είναι ο Πασχαλάκης. Ναι. Μπορεί να είναι σε λίγους μήνες 30, ναι. 30 χρονών. Πού θα παίξει μπάλα ακόμα, πόσο καλή μπάλα μπορεί να παίξει, αλλά 2 χρόνια, 3. Καλή μπάλα. 4. Παίζουμε μέχρι τα 40 τερματοφύλακα. Άσε, ρε, εγώ λέω μέχρι τα 34 σε καλά. Μετά μπορεί να σε πάρει για τερματοφύλακα, έτσι. Όπως και για στόπερ. Το χαμένο χρόνο, να πούμε, τον οποίο έχει χάσει ο Πασχαλάκης 7 χρόνια, 8. Ναι. Γιατί θέλει να παίζει συνέχεια. Ναι, θέλει να παίζει συνέχεια. Σου λέει, δεν μένω έξω ούτε με γρήπη, να πούμε. Και καλά κάνει το παιδί. Τον Ιούλιο γίνεται 30. Το καλοκαίρι, σε 3-4 μήνες γίνεται 30. Άρα είναι 29,5. 29,5, ναι, τον Ιούλιο. Τέλη Ιουλίου είναι αυτό. Έχει άλλα 3 καλά πρωταθλήματα. Σίγουρα. Άρα θες να το νιώσει, ρε παιδί μου, στο παιδί. Σου λέει, δεν έπαιξε 8 χρόνια μπάλα. Τώρα είμαι στα καλά μου. Ναι. Και θα παίξει ο Ρέι. Ας το Ρέι να παίξει άλλο χρόνο. Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι και επιλογή του Λουτσέσκου. Δεν θέλει να το χαλάει καθόλου το ρυθμό του. Τι να το χαλάσει το ρυθμό. Ο Πασχαλάκης, άμα βγάζει χαλάει το ρυθμό του, μπορεί να κινείται φορμέ. Ναι, ναι. Ύστερα, άμα δεν παίξει 2-3 παιχνίδια, βλέπεις είχε χάσει την πίσω κίνηση, το πίσω δοκάρι, είχε κάτι κενά. Ναι, σωστό. Άστο να παίζει τον τρελό εκεί. Μέχρι... Άμυνα, δες τώρα τι γίνεται. Ναι. Λίρατζι. Δεν το ξέρω το παιδί. Πάρα πολύ καλός. Δεν ξέρω τι καλός. Για την ηλικία 19 χρονών ανερχόμενος. Δεν ξέρω. Εκεί έξω αριστερά ο Πανιώνης ποιον έχει. Έξω αριστερά. Έξω Σπυριδόνοβης. Το Σπυριδόνοβης θα πιάσει. Ναι, ναι. Είναι θέμα. Δύσκολος, ναι. Ναι. Ίγκασον. Ναι. Θα το δούμε. Ωραία. Τόσκα, ο οποίος ξεκάθαρα παίρνει ρόλο στόπερ πλέον, γιατί στόπερ είναι, ναι, και Γιαννούλης. Δεν μπορεί να πει ότι είναι άσχημη. Ο Γιαννούλης είναι έτοιμος παίκτη. Γιαννούλης είναι έτοιμος, για βασικό είναι ο Γιαννούλης. Ο Λίρατζης δεν το ξέρουμε το παιδί, ο άλλος είναι στόπερ κανονικός. Ο Ίγκασον παίρνει και ο Τόσκα. Πασχαλάκης, τέρμα, δεν είναι μεγάλες οι απώλειες. Είναι, το κρέσουμε με τον Βαρέλα, είναι γιατί λείπουν και οι δύο. Να λείπει ο ένας από τους δύο. Θα τα καλύτερα. Ναι, ξεκουράζει δηλαδή όλη την τετράδα της άμυνας. Εδώ είναι ένα θέμα αποσυντονισμού. Ναι, ναι.
Μίσης Ολιβέρα, οι δύο καινούργοι. Ξεκουράζει Μαωρίσιο Σαββό. Και εδώ, και εδώ δεν έχουν χημεία αυτοί οι δύο. Είναι ένα θέμα στα πρώτα. Εγώ σου λέω καλύτερη είναι από τον Σάκοφ και από τον Μαωρίσιο. Αλλά ο Ολιβέρα είναι σίγουρα καλύτερο. Εγώ σου λέω είναι καλύτερη. Ναι. Επειδή όμω παίζουν πρώτο ματ, δεν ξέρει πώ θα τα πατήματά του. Σωστά μιλά. Πάμε παρά. Πέλκα μπροστά του. Να πάρει και αυτό λίγο ρυθμό. Τώρα τους, ο Πέλκα είναι στου αναπληρωματικού. Ναι. Θα τον βάζει στα κύπελα και τα λοιπά. Ναι, αλλά έστω για τα κύπελα είναι πολύ καλό. Έχουν οι άλλοι Πέλκε και δεν το ξέρω. Ρε φίλε, ναι. Τώρα κάτσω εδώ τον Πάο χωρί τον Μπίσεσβαρ. Ναι. Πρέπει να τον ξεκουράσουμε τον Μπίσεσβαρ. Να μην τον έχουμε φτιάξει. Άρα τώρα ο Πέλκα ξεκουράζει τον Μπίσεσβαρ. Έτσι πω έχει έρθει πλέον η κατάσταση, σαφέστατα και τον ξεκουράζει. Σαν τον Κλάου το βλέπω να πανηγυρίζει σαν τον Κατσίκη στον πάγκο να πούμε. Λιμιό είναι μια μπάντα. Ξεκουράζει τον Ζαμπά. Ναι. Ερίκε στην άλλη μπάντα, ο οποίο Ερίκε εδώ όταν είχε έρθει είχαμε πει ότι είναι, τελικά δεν ήταν ανέτοιμο, ήταν μια χαρά έτοιμο το παλικάρι. Μια χαρά είναι ο Ερίκε. Μπροστά. Και μπροστά η Σφιντέσκη, η Καρέλη. Τον Καρέλη Πάρτονα. Τράβο το Καρέλη, κάτι σαν το χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα έκανε, παιδιά, να ξέρετε. Πάρτονα. Ναι, ναι, ναι. Πάρτονα. Πήγε τον σε ένα γυμναστήριο να πνίγει του καφέδε. Του καφέδε να πνίγει στο γυμναστήριο, ναι. Και να κάνει τον personal trainer στι γκόμενε έτσι όπω έχει το σώμα. Ναι, κτλ. Άστο να πει. Είναι οικογενειάρχη, έχει ναι. Οικογένεια, παιδιά. Καλά, καλά, είναι καλά. Είναι ναι, του σπιτιού εντάξει, το παλικάρι, ναι, να ξέρει. Ναι. Λοιπόν, πια στα 45 τρελαθεί κι αυτό. Καλά, ναι. Εντάξει, και αυτό είναι άλλο θέμα. Μα κάνει παιδιά στα 23, ναι. Στα πάει στα 40, τρελαίνεται. Τρελαίνεσαι, ναι, ναι, τρελαίνεσαι. Ενώ να παντρευτεί στα 35, ναι. Μπορεί να τρελαθεί στα 55. Στα 55 δεν μπορεί να κάνει σεξ. Εγώ δηλαδή. Εσύ τι έκανε. Στα 35, 34 εκεί παντρεύτηκα. Ε, θα σε πιάσει μούρνα στα 55. Στα 55 μόνο με χαπάκια. Θα θες χάπια, βότανα. Ναι, μαγικά, πάμε στην Κίνα, ρε φίλε. Άμα δεν γυμνάει και καπνίζει και τρώσα το. Ξεκινάω, στο είπα. Τι. Τη Δευτέρα. Εσύ που. Από το Σεπτέμβριο ξεκινά γυμναστήριο. Τη Δευτέρα ξεκινάμε. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Ιανουάριο, 6 μήνε ξεκινά. Εντάξει, μέχρι να το πάρει απόφαση. Θα δει Δευτέρα κανονικά. Θα δω εδώ με φανελάκια, ιστορίε λοιπόν. Πανιόνιο. Κότεν κατά το κάρκα στα αυτό το match δεν χαλάει τον goal goal. Εγώ λέω είναι η ένα πιθανό, γραμμή... πιθανό 2-3 goal εγώ λέω είναι. Ούτε χαλάει και η ισοπαλία. Ακριβώς κάπως έτσι το βλέπω το παιχνίδι και γι' αυτό είναι και διαβασμένες δεν εταιρείες. Χαλάει η ισοπαλία. Πρέπει κάτω από τρεις μονάδες να τη δίνει την ισοπαλία. Ο Books να πούμε. Την ισοπαλία άμε. Δεν τη δίνει κάτω από τρεις μονάδες. Αλλά 3-10 έχει τη δίνει. Αλλά δίνει τον ΠΑΟΚ δίφραγκο. Ναι. Δείγμα ότι είναι επικίνδυνο το μάτς να μην βγει διπλό. Αυτό σου λέει. Δίφρακο τον πάγκο δεν τον έχει δώσει πουθενά. Εκτός από τα εύκολα παιχνίδια, έτσι. Είναι καλοχή. Έρχεται στην Τούμπα ο Πανιωνάκος. Ναι. Τρώει 2-0. Πέρασε. Γεια σας. Ναι. Στον πάγκο υπάρχει πάντως και ο Άπκομ, υπάρχει και ο Καρέλης, υπάρχει και ο Καντουρί, υπάρχει και ο Σαχόφ, ο Μαλεζάς και ο Μπαλογιάννης. Αυτή είναι. Και ωραία, τώρα να το πει. Ο Μπαλογιάννης ποιος, ο Κουμπαλογιάννης. Ο Μπαλογιάννης. Αυτός τι είναι. Πιτσιρίκος και αυτός. Στα χαφ. Τι χαφ είναι αυτός. 19χρονος. Ούτε αυτό το ξέρω. Ναι, Λίρατζης και Μπαλογιάννης είναι αυτοί. Ο Λίρατζης είναι μπακ δεξί. Ναι. Δεν το έχω δει αυτό. Είναι δύο παιδιά τα οποία ξεχώρισαν την ΚΑΠΑ 20 και τους έχουν ανεβάσει. Ξεχώρισαν αυτοί ή είχαν κανένα μέσο τίποτα. Ξεχώρισαν. Είναι πολύ καλή. Κάνα και προετοιμασία το καλοκαίρι. Μπαμπάδες τι δουλειά κάνουν. Δεν τα ξέρω αυτά. Δεν τα ξέρω. Ρωτάω. Αλλά επειδή τον έχω δει τουλάχιστον τον Λίρατζη, ναι, τον έχω δει, ναι. Είναι πάρα πολύ καλό. Το δει και σήμερα. Δεξιοπόδαρο. Δεξιοπόδαρο. Μπακ δεξί. Ναι. Ψηλό κοντό. Καλό ύψο για μπακ. 1,78, 1,77 εκεί. Τι είναι 78, 1,78. Για μπακ. Όσο πα κατεβαίνει τώρα, τι είναι 1,78. Άντε, σου πω 1,79. Άντε. Εκεί σου λέω. Κάτσε, σου πω ακριβώ πώ είναι. Άσε τη γράφουν εκεί, βάλει 5 πόντι παραπάνω. Καλά, ναι. Μπορεί να βάλουν και παρακάτω καμιά φορά. Ναι. Μην το λέω. Εδώ τον Βιερίνα το βάλανε 1,73. 1,68 είναι ο Βιερίνα, το βάλανε 1,77. 1,77 λέει εδώ. Άρα είναι 72 είναι. Δεν νομίζω ρε φίλε. Εντάξει, δεν νομίζω. Πάμε παρακαλώ. Λοιπόν, ναι. Αυτά για το σημερινό μάτς. 7 η ώρα θα ξεκινήσει. Ναι. Διαιτητής είναι ο Διαμαντόπουλος, ο οποίος δεν είχε δώσει εκείνο το κατς πέναντι στον Ζαμπά την δεύτερη αγωνιστική με τον Όφη. Το ξαναβάλανε. Δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι εκτός εντελώς διαιτησίας. Κάνουν ό,τι γουστάρουν. Έτσι. Καλά σας κάνουν. Κάνουν ό,τι γουστάρουν. Αφού δίνεται. Το μάτς με τον έχει ικανό προπονητικά να. Να κάνει ζημιά. Το Μάζιο, σε λατζιέρα. Ναι, όπα. Πίσω από το μάγειρα. Ναι, ναι. Να, με τα τρίλετ. Τα ξέρεις τα τρίλετ, πώς πάνε τα τρίλετ, ναι, ναι, βέβαια. Πες το εδώ, τι είναι αυτό εδώ, φάγανε οι πελάτες, ναι, ναι. Καθάρισε το αυτό. Ποιο προπονητής είναι ο Μάτζιος, τρελός ρε. Τι είναι αυτοί οι προπονητές, αυτοί είναι φίλοι εκεί σε μια πλατεία, πίνουν ένα καφέ, ποιος Μάτζιος, πόσες ομάδες έριξε κατηγορία. Καλά, ναι, δεν ας το Μάτζιο τώρα, προπονητής ο Μάτζιος. Στα υπόλοιπα θέματα εκτός του παιχνιδιού. Ο μόνος Μάτζιος που είναι καριερίστας είναι ο δικός μας ο Γιώργος, ο Μάτζιος. Ο Γιώργος, ο αδερφός. Λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε και κράτησε ένα πολύ μεγάλο ταλέντο όπως λένε γιατί εμείς δεν το ξέρουμε. Τι κράτησε? Τον Τσαούση. Έτσι. Τι Τσαούση. Νεαρό, ο Μάριος ο Τσαούσης για τα επόμενα 3,5 χρόνια. Παίχτη που φαινόταν τον ήθελε και ο Ολυμπιακός. Ήταν στον ΠΑΟΚ τον Τσαούση. Τι κάνει δεν το ξέρουμε τον Τσαούση. Τι κάνει ο Τσαούση. Και του βάλανε μάλιστα και ρήτρα. Πόσο? 4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό εκεί ήθελα να σταθώ. Ναι.
Του Γκαρσία είναι αυτός ο Τσαούς. Ναι, είναι παίκτης που κάνει διαφορά σε ΚΑΠΑ 20. Ναι. Είχαν ακουστεί πολλές σιρήνες ότι θα φύγει, θα καθαράνε τελικά τον Κράτσο. Και γιατί παίζει ο Λίρατζες με τον Μπελογιάννη και δεν παίζει ο Τσαούσης, θα πούμε, που κάνει 4 εκατομμύρια. Αυτό είναι ένα δικό σου εύλογο ερώτημα. Γι' αυτό ρωτάω. Δεν μπορεί να είναι πιο μικρός αυτός, ρε φίλε. Μπορεί να είναι 17-18. Αυτή είναι 19-20. Είναι έφυγε παραπάνω δηλαδή. Θέμα ηλικία έχει να κάνει. Αλλά ο Πάκου τον Κράτσε βάζοντα και ρήτρα μάξα 4 εκατομμύρια γιατί είχαν ακουστεί ότι αυτό θέλω από Αθήνα, το θέλω από Πειραιά. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Παντού δείχτη όλη την Τούμπα. Έτσι για να κλείσουμε τα του ΠΑΟ. Κατάγγελ αυτό. Τι να κάνεις. Να πετάξεις κανένα ρολό και να έχουμε πάλι. Όχι, να μην μπορεί να κάνεις. Να διαβαλκανικά. Να κάνετε αλκοτέστ, να πούμε έξω από τις θύρες. Μπορείς να κάνεις 30.000 αλκοτέστ. Ό,τι γουστάρω κάνω. Αν έχω κράτος, ό,τι γουστάρω κάνω. Ναι. Και τον πιάνω τον άλλο και τον λέω. Παίρνω από εδώ να σε ελέγξω και τις φτέρνες από κάτω τι έχουν. Ναι. Τι έχεις. Σε πόση ώρα θα κάνεις να τους ελέγξω όλους με τις φτέρνες. Τρεις ώρες. 10 μέρες θα κάνεις. Θα πάμε τον τέρμι 20 του. Όταν πήγα εγώ Σάλκε Ντόρτμουντ και με ελέγξανε. Σε ελέγξανε. Κάνανε 20 μέρες. Μόνο οι καθυστερημένοι Έλληνες. Καθυστερημένοι Έλληνες αστυνομικοί, παράγοντες ποδοσφαίρου, δημοσιογράφοι, μόνο εμείς είμαστε καθυστερημένοι. Ναι. Δηλαδή στα άλλα κράτη που τους ελέγχουν, τι βάζουν μέσα, γιατί να μην είναι καθυστερημένοι αυτοί. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν το κατάλαβα αυτό. Βάζεις ένα αυτό εκεί πέρα να. Τόσα λεφτά έχει ο Ιβάν. Και περνάς από κάτω σαν αεροδρόμιο, λες. Βάζεις σε κάθε θύρα δύο γορίλες από τους Τσετσένους, όχι από τους Σουκαράδες. Όχι τους Στουαρτς, τους γορίλες του Γιωργάκη θες, του Γιώργη, έτσι. Άμα θες ρε να είναι η Τούμπα εκκλησία, βάζεις εκεί από κάτω να πούμε ένα αυτό που πάμε στα αεροδρόμια, πας στο γορίλα, του λέει για γδίσου εδώ, πέτα τα αυτά έξω. Άμα πει του δεις και αχαστούκι εκεί πέρα, ξεχνάει καμιά εβδομάδα το όνομά του. Αυτός ήταν ο security. Όχι τους φουκαράδες που τους βάζουν και τους δέρνουν οι χούλιγκας. Ναι. Κάνετε να περάσω. Να περάσει από εδώ, Ισάμο. Λοιπόν. Άμα θέλει λοιπόν ο Σαββίδης, την Τούμπα την κάνει εκκλησία. Θέλει. Άστε τώρα το δείχτη. Δεν βοηθάει πολύ το γήπεδο. Τι δεν βοηθάει. Είναι παλαιά σκοπή. Δεν βοηθάει πολύ το γήπεδο. Τι θέλει το γήπεδο. Είναι παλαιά σκοπή. Μπορεί ο άλλος να τη σκαπουλάρει εύκολα. Πώς θα τη σκαπουλάρει. Ενώ άμα φτιάξει ένα γήπεδο καινούριο. Για σκαπουλάρει. Θα πρέπει να μπαίνει από συγκεκριμένη είσοδο, να υπάρχει συγκεκριμένο έλεγχο, να υπάρχουν παντού κάμερες, σε βλέπουν παντού. Δεν βοηθάει το γήπεδο. Άμα θέλει ο Σαββίδης να κάνει. Εσύ ο Κεζελκίνη μου πήγε, το είδε στο γήπεδο. Σκούπι τα πόδια πριν πει μέσα. Κοίταξε να δει. Όταν ο Σαββίδης θα κάνει τον πάγο Ευρωπαίο. Αυτό καταρχήν πρέπει να φτιάξει τις τουαλέτες. Με αυτό λέμε. Δηλαδή, να πάμε στις χώρες να κάνω την ανάγκη μου στην Τούμπα να κολλήσω σύμφυλη. Σωστά. Λοιπόν, πέστε σωστά, το Σαββίδη. Και πάλι έχει βελτιωθεί η κατάσταση όπως ήταν παλιά. Τα ουρητήρια ναι. Είναι δηλαδή ούτε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στα στρατόπεδα δεν έχει τέτοια ουρητήρια. Πέστε, αγόρι μου. Να τον πείτε τον κύριο Σαββίδη. Άμα θέλει τον πάω και Ευρωπαίο, να φτιάξει αποδυτήρια, security, να βάλει το Μαρανί και του άλλου του γορίλε. Έχει φτιάξει πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Μια πέψη τώρα τον κύριο Σαββίδη. Άμα μου λέει τώρα τον κύριο Σαββίδη θα βάζει δείχτη. Τι έχει να κάνει, θα πετάξει κανένα φελό πάλι κανένα ρολό να έχουμε πάλι. Ο λόγος του Πάουκ θελή είναι δηλαδή. Όποιος πετάει πάνω σε κάποιον άλλο, ναι, είναι φελός ο συγκεκριμένος. Ναι, φίλε, εδώ τα παίζατε μπουκάλια χτίζατε κόσμο εσείς. Κάνατε λαό τότε. Τελείωσαν αυτά τα πράγματα. Απάνω αυτά. Δελασάρ γίναμε. Ούτε δελασάρ. Ανατόλια. Ούτε δελασάρ. Καλαμαρί. Ούτε πετάζω. Πετάζω. Δεν πετάζω τίποτα, φίλε. Λοιπόν. Καλά, εσείς κάνατε λαό από αυτά. Ναι. Τελείωσε πλέον. Όσο κάναμε από αυτά, κάναμε. Τώρα θα κάνουμε λαό από τα τρόπια που μας λείπουν. Δελασάρ δηλαδή. Όπως σας πες το. Μάλιστα. Θες να με τσιγκλείς, αλλά δεν με τσιγκλείς. Ανατόλια. Λοιπόν, Καλαμαρί. Μια που είπες Ιβάν Σαββίδη. Ιβάν Σαββίδη. Μετά από αρκετά χρόνια έγινε δημοπρασία για το πρώην Μεζόν Κρυστάλ στη Νέα Παραλία. Και εμένα τι με νοιάζει. Το πήρε ο Ιβάν Σαββίδη. Και τι έκανε εγώ, σε μητώνα θα με βάλει. Δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά. Σε βάλει και έρθουν οι τουρίστες από την Κίνα, σε βάλει αξιοθέατο. Να σε πετάξει έξω στην είσοδο και να πει κοστίζει δραπτόμου και να έρχονται τα πουλματά από την Κίνα και να ουλιάζουν. Αυτό δεν είναι είδηση. Πήρε ο Σαββίδης το μπαρ, να πούμε. Πώς είναι είδηση. Τι είναι. Πώς είναι. Το κάνετε είδηση αυτό. Φυσικά. Πήρε τον μπαρ ο Σαββίδης. Λοιπόν, στην ανοιχτή αυτή διαδικασία πλειοδότρια αναδύθηκε ημέρα με 262.000 τον χρόνο. Και η διάρκεια μίσους είναι 6 συν 3 έτη. Πώς είναι, αφού υπάρχει θέμα. Τι μοιάζει, ρε παιδί. Πώς, άμα άλλη φορά θα τα σχολιάζει τα που παίρνει, τώρα δεν σε ενδιαφέρει. Εντάξει, να πάρει κάτι το σιδηροδρομικό σταθμό, να πάρει κανένα γεωπολιτικό, να πάρει κανένα λιμάνι, τώρα να πάρει το μπαρ. Γιατί τα ξενοδοχεία και τα μαγαζιά τι. Τα ξενοδοχεία είναι ξενοδοχεία. Πώς, και το μπαρ που λες το Μεζόν Κρυστάλ τέλος πάντων. Τι Μεζόν Κρυστάλ. Πας εκεί να πούμε, αφήσει το ποτό, τρίχες να πούμε. Πάντως απομένουν ακόμα 2 διαγωνισμοί και τα υπόλοιπα 2 γυάλινα περίπτερα της Νέας Παραλίας. Έτσι. Τι διαγωνισμοί λέτε. Διαγωνισμοί. Όποιος θα χώσει πιο κοντρά τα παίρνει. Αν πάρουμε ένα περίπτερο να πουλήσουμε τρέλα και εμείς εκεί κανένα κρυστάλλινο. Τι να πουλήσουμε. Και να φωνάζουμε μόνο Κινέζες να έρχονται και να γίνεται χαμός. Σ' αρέσουν οι Κινέζες. Ω, από χθες λίγο ταρακουνήθηκα ρε. Ταρακουνήθηκα λίγο. Τις Κινέζες μιλάμε. Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, μήνυμα παραμονής για να κλείσουμε μετά του ΠΑΟΚ από την κυρία Βαρέλα. Ο Φερνάντο το έχει κλείσει το Instagram. Λέει: εγώ θα βοσιωθώ να πάρουμε το ποτάμι. Δεν με νοιάζει τίποτα. Η κυρία Βαρέλα λέει: πεινάμε.
Ναι. Τι πεινάμε, ρε Κωνσταντίνε, με εκατομμύρια στην άκρη. Για διάβαστο. Η κυρία Βαρέλα λοιπόν λέει επιλέξει. Λέει τον κύριο Σαββίδη, πεινάμε, δώστε μας λεφτά. Είμαστε πεινασμένοι για την Παοκάρα. Ο, δε, όχι, όχι. Είμαστε μια οικογένεια. Θα το διαβάσω εγώ. Ναι, διάβασε το σύντομα όπως θες. Ναι, άντε. Πεινάμε, κυρία Βαρέλα. Ναι, κυρία Βαρέλα. Τι, τι θα διαβάσει τώρα αυτή η ψυχή. Ναι. Πού το λέγε. Ένα ρε Κωσί, πού το λέγε. Είμαστε πεινασμένοι. Τι διαβάζει. Είμαστε μια οικογένεια πεινασμένη. Α, δεν λέει είμαστε μια οικογένεια πεινασμένη. Θαυμαστικό. Έχει θαυμαστικά. Μετά λέει Παοκάρα. Ναι, είμαστε. Και σημαίνει. Δεν έχει το τσουκάλι φαΐ, είμαστε πεινασμένοι. Τι είναι αυτό δηλαδή, εδώ αθεόφοβος. Δηλαδή, εσύ λες ο Βαρέλα που παίρνει 600 ευρώ το χρόνο. Έβαλε τη γυναίκα του να λέει, έλεος κύριε Σαββίδη, είμαστε πεινασμένοι. Βέβαια, άμα δεν παίρνεις ένα 200 το χρόνο, δεν έχεις άμα να φας. Άμα δεν μας δώσεις ένα 200. Ναι, δεν έχουμε να φάμε, αυτό είμαστε, λες. Έναντι του κυρίου Πρίγιοβιτς, του κυρίου Χατζερίδη, είμαστε πεινασμένοι, θαυμαστικό. Όχι είμαστε πεινασμένοι με τον Πάο, όπως θες τα λες εσύ. Ναι, ενώ εσύ τα λες όπως είναι. Είμαστε μια οικογένεια. Ναι, αυτό λέει. Είμαστε, είμαστε πεινασμένοι. Παοκάρα. Παοκάρα. Ναι. Βοηθήστε μας. Σαν τον Κωνσταντινίδη. Δεν έχουμε αίθουσα. Ναι. Το, τον Κωνσταντινίδη. Το δικό μας. Όχι το δικό μας. Ποιον. Το, η ώρα του λαού. Α, η ώρα του λαού. Ένα μήνυμα στέλνετε στην εκπομπή του λαού. Είμαστε πεινασμένοι. Δεν έχουμε αίθουσα. Δεν έχουμε μηνύματα. Δεν έχουμε χρήματα. Το αίμα του Πάου κυλάει σε ολόκληρη την οικογένεια Βαρέλα. Ναι, ναι, το μήνα, αυτό είναι το θέμα ότι είμαστε πεινασμένοι, Κωνσταντίνε. Το είναι πεινασμένοι, το ξέρουμε. Θέλω να βάλουμε ένα σίγμα, θα μείνει όχι τώρα. Εγώ θες τη σιγαριά, θα μείνει όχι. Κυρία Βαρέλα, για να δω, είναι όμορφη. Μια χαρά κοπέλα είναι. Είναι και μαμά δύο νομίζω αγοριών, αν δεν κάνω λάθος, ή τρία. Τη φάτσα της μάνας έχει. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Βαρέλα δεν θα πάει στον Πάο. Τι πράγμα είσαι, ρε. Τι πράγμα είσαι. Άμα ήταν η γυναίκα, ξέρω εγώ, του Νομπόα, θα τον κάνανε συμβόλαιο. Θα τον κάνανε. Τώρα αυτή η φουκαριά. Εμείς τέτοιες θέλουμε. Δεν θέλουμε σαν του Νομπόα να βγαίνει να κάνει αρά, να έχει το μυαλό του. Θέλουμε στο σπίτι, την οικογένεια και την μπάλα. Με του Νομπόα τις γυναίκες ασχολείστε, όχι με τις νοικοκυρές όπως είναι του Βαρέλα. Μπράβο στην κυρία Βαρέλα, έτσι, που πραγματικά θέλει να μείνει εδώ. Και να πεις και τον Άντζα μη εδώ στη Σαλονίκη και τα παιδάκια της. Έπρεπε να αναρτήσει και μια φωτογραφία με κάποια παιδάκι της Αιθιοπίας. Είμαστε πεινασμένοι. Δεν τα είσαι μόνο το χατζέρι. Τι διαστρεβλωτής αλήθειας πραγματικότητας είσαι ρε Μπαμπάσια. Είμαστε πεινασμένοι. Ρε Κινέζε Λόβερ. Ρε Μάρλο Μπράντο του Πεκίνου. Κυρία Βαρέλα. Τι πράγμα είσαι. Είμαστε πεινασμένοι. Έκλεισε ο άλλος ο γορίλας στο Instagram και ανέλαβε η κυρία. Την Ράνια Κωστάκη την ξέρεις. Την ξέρεις. Ξανθιά, κοντομαλή. Την ξέρεις. Θα την έχεις σίγουρα στην τηλεόραση κάτι τσιφτετέλεια, κάτι έτσι. Μιλάμε για τρομερό παιδί. Δεν το συζητάμε. Φουγέται σαν το φίδι δηλαδή. Ναι, όμορφο κορίτσι, πρικισμένη σίγουρα. Η Ράνια Κωστάκη ανεβαίνει στο Βεργίνα Θέατρο. Άσε, Πέμπτη. Θα έρθει σε εμάς εδώ. Ναι, ναι, Ρίτζεσι Καζίνο, 21 του Φλεβάρι. Θα πας. Θα πάω. Κινέζα δεν είναι. Δεν πειράζει. Πέρα από την πλάκα όμως θα παίξει μουσικάρες. Γι' αυτό θα πάω. Τραγουδάει. Είναι DJ. Oh. Ναι, δεν έχετε μόνο, έρχεται και η Σάγια. Αυτή η τραγουδάκι είναι φοβερή φωνή. Αυτή η κοπέλα δηλαδή είναι δηλαδή η DJ. Είναι η Ράνια Κωστάκη, βέβαια. Αυτή θα τη μισήσει ποιο. Ποιο. Ο κόκκινο, ναι. Συλλογιό, την θα πάει, θα τη δει, θα τη γουστάρει και τη Σάγια θα δει. Θα πάει να δει και τον, για μένα τον καλύτερο DJ της χώρας, τον Μαρκάντζελο. Να, αυτό θα τον μισήσει. Μαρκάντζελο, αυτός είναι κορυφαίος. Θα τον μισήσει ο όλοι αυτοί θα, τον θα είναι στο Ρίτζες Καζίνο για ένα τρελό πάρτι. Να πάτε λοιπόν να γουστάρετε παιδιά, το στήριο έχει 12 ευρώ στην προπόληση και θα πιείτε με αυτά τα 12 ευρώπουλα όσο θέλετε. Καλά ακούσατε. Την 5η 21 Φλεβάρι, όσοι δεν έχετε όχημα, μπείτε και στο site του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκης να δείτε δρομολόγια γιατί θα έχει τζάμπα λεωφορεία. Τζάμπα. Τσάμπα. Για το καζίνο. Θα σε πάνε να δεις την, εκεί, την, το πάρτι. Θα πάρει DJ του που πεινάνε για την κυρία Βαρέλα. Που... Όπα, ναι, ρε φίλε. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε φίλε. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε φίλε. Μία χρονιά του Βαρέλα. Όλη μας η ζωή, ρε φίλε, σε λεφτά. Μία χρονιά του Βαρέλα. Και αυτή η φουκαριάρα το πεινάμε. Τι θα θέλετε και με 600 χιλιάρικα το χρόνο. Το έγραψε, ρε φίλε. Τι να κάνει. Άμα βλέπει ότι ο άλλος παίρνει 1,5 και ο άλλος 5 δεν πεινάει. Πεινάμε για τίτλους. Πεινάμε για κούπες, Κωνσταντίνε μου. Έλα, έλα, lover boy της Κίνας. Έλα, Μάρλο Μπράντο μου. Επιστρέφουμε σε λίγο. Αυτή την εβδομάδα με το Flames to Go μπορείς να διεκδικήσεις ένα ski pass για τα Καλάβρητα με εξοπλισμό και διαμονή μέσα από το My Free to Go App. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο My Free to Go App και να εξαργυρώσετε στο διαγωνισμό τα Flames που έχετε συγκεντρώσει. Τα δώρα όμως δεν σταματούν εδώ γιατί κάθε μέρα θα βρεις νέους διαγωνισμούς μέσα στο My Free to Go App. Μην ξεχνάτε λοιπόν το μεγάλο διαγωνισμό για ένα Fiat 500. Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα, rap and cool, μέχρι και τις 10 σήμερα έχουμε το φιλαράκι μας τον Εμίλιο στην ρύθμιση των ήχων, Σα Φορτούνη στο Ρωσίδης,
Βούκοβιτς, Μασούρας, μάλλον αυτοί είναι που θα πάνε. Αυτοί που δεν θα πάνε είναι ο Νάτχο, ο Γκυγέρμε, ο Σισέ, ο Ποντένς, ο Χρυσοδουλόπουλος, ο Ομάρ, ο Φορτούνης, ο Βούκοβιτς και ο Τωροσίδης. Και ο Ολυμπιακός σε κουράζει όλη την ομάδα. Νομίζω ότι μια από τις δύο ομάδες μπορεί να αποκλειστεί. Λες, ε! Κανονικά έτσι θα πρέπει. Στοιχηματικά, εγώ σήμερα προσπαθώ να το προσεγγίσω ότι και οι δύο πάνε με δεύτερες ομάδες εντελώς. Δεν ξέρω αν θα έχουν χημεία. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει εδώ, γιατί πρέπει να τα λέμε όπως έχουν τα πράγματα, ότι το δουλεύει καλύτερα αυτό το κομμάτι. Δηλαδή στην πορεία των αναμετρήσεων, μεσοβδόμαδα με αλλαγές, κύπελα και αυτά πηγαίνει καλύτερα. Ναι. Ο Πάουκ βέβαια βάζει 6 παίχτες καινούριους τώρα στη μηχανή του, που δεν τους είχε. Θα δούμε τις μεταγραφές. Θα τις δούμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Πάντως είναι κακό μια ομάδα να χαλάει με μεγάλο rotation, ακόμα και αν οι παίκτες είναι καλοί. Σωστά μιλάς εδώ. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι σαν να κάνεις ένα φιλικό προετοιμασίας με τους καινούριους παίκτες. Έτσι. Τα είπες όλα όπως ακριβώς μπορεί να είναι παιχταράδες, αλλά δεν έχουν παίξει ποτέ μαζί. Στα παλιά σας τα παπούτσια το κύπελο. Ή δεν έχουν στο μυαλό πάνω απ' όλα τον ντέρμπι. Και ο Πανιώνης σας έχει αποκλείσει 3-4 φορές. Παλιά. Σε διπλούς αγώνες. Παλιά, ναι. Το έχει κάνει. Το έχει κάνει, ο Πανιώνης. Ακούγαμε κλήρωση Πάουκ Πανιώνης και δαγκωνόμασταν. Έτσι ακριβώς. Αυτό ισχύει. Οπότε εδώ σήμερα ο Πάουκ τουλάχιστον να χάσει με ένα γκολ διαφορά. Αν χάσει. Θα δούμε πώς, δεν νομίζω να θα δούμε πώς θα κουμπώσουν αυτοί οι έξι. Η άμυνά του είναι θέμα. Δηλαδή μπροστά θα κάνει γκολ ο Πάουκ. Είδε τη λε τώρα. Ναι. Η άμυνά του. Αυτή η άμυνα λοιπόν τον κρατάει πολύ δυνατό. Έχει αλλάξει. 4 και 2, 6 παίκτες, με 2 κόρτες και οι 4. Όλη η ομάδα άλλαξε. Είναι από τη μέση και πίσω η ομάδα είναι καινούργια. Όλο και μπροστά. Μπροστά απλά ο Λιμιός θα παίξει στη μία. Πάντω ο Ερίκη και αυτός καινούργιος είναι. Ο Πέλκας θα φάτε γκολ. Θα φάτε γκολ. Ναι, ας βάλουν ένα και ας φάνε ένα. Είναι με το 1-1 έρχεσαι πάνω στο άλλο. Με 3-1 περνάτε. Με 3-1 θα θες προσπάθεια μετά εδώ. Ναι. Θα θες προσπάθεια. Απλά θα πρέπει να φουλάρεις. Θα πρέπει να φουλάρεις. Ναι, θα πρέπει να φουλάρεις. Με 2-1 είσαι καλά. Με 2-1 όπως με την Παναχαϊκή είναι. Είσαι καλά. Ένα γκολ θα το βάλεις. Είσαι καλά. Εδώ θα πετάξει ένα τεμάχι. Θα βάλεις και τους βασικούς να μην κλειδώσει. Δεν έχει τίποτα. Ένα μπανανάκι, ένα σταυρόπουλο εκεί της πλάκας να πούμε είναι τα center back του Πανιωνίου. Μέτρια center back. Και τον Ντομίγκες έχουν αυτό να τον. Και τον Ντομίγκες. Μέτρια στόπερ. Ο Μπανανάς. Κούρτι έχουν τουρμισάει μπροστά. Έχουν πάντως από ό,τι βλέπω και ξέβη ο Μασούρας, απώλεια μεγάλη. Πήρα τον Μασούρα τον άλλον τον Ολυμπιακό βέβαια. Ναι, αλλά αυτός είναι μπακ, δεν είναι εξαιρετικό. Ναι, είναι μπακ αυτός ο Μασούρας. Δεν πάει μπροστά αυτός. Καλός μπακ, εγώ δεν τον είχα προσέξει πολύ, της Λάρισας, έτσι. Αυτός κάνει, ήταν στίβο, κάνει 11 δευτερόλεπτα 100 μέτρα. Ναι. Ήτανε καλό 30-40 και με καλή τεχνική κατάρτιση. Μπορεί να παίξει άνετα και σε ομάδα με 5-3-2 να πάρει όλη την πλευρά. Ναι, το 3-5-2 χτίζεται με τέτοιους τύπους. Ναι, σαν το Μασούρα. Σαν το Μασούρα. Καλός παίχτης, ναι. Δεν χτίζεται με μπακ σαν το Σνάουστερ να πούμε. Δεν περνάει το κέντρο αυτό και δεν έχει ταχύτητα. Ναι. Χτίζεται με μπακ σαν το Βιερίνια και σαν το Μάτος. Σωστά μιλάς. Εντάξει. Ναι. Σαν το Χουλτ, αν θέλεις. Χουλτ, φίλε, δεν μπορεί να βρει. Εγώ σας έλεγα για το Χουλτ. Δεν μπορεί να βρει κανένα με σέντερ. Ποτέ. Ναι. 50 σέντερ να κάνει, οι 49 θα είναι πάνω στον αντίπαλο. Ναι, αλλά είναι ταχυδυναμικό. Είναι. Όλοι οι Σκανδιναβοί το έχουν. Και ο Λάρσον του Άντων είναι. Είναι πολύ καλό. Βέβαια, ταχύτητα το έχουν. Όπως και ο Κολχούτ μπορεί να παίξει. Όπως και ο Κολχούτ. Το 3-5-2. Ναι, ναι, ναι. Και λοιπόν, μπορεί να παίξει με μπακ ο οποίο δεν έχει καλές επαναφορές και δεν είναι ταχυδυναμικό. Πολύ ωραία με πήγε και στον Άρη. Υπέροχα τσουλάει. Να δούμε λίγο και τα θέματα στι άλλε ομάδε. Τι λέει η άλλη ομάδα. Γιατί επιστρέφει και ο Γιουνές, ναι. Επιστρέφει και ο Τόνσο, ναι. Επιστρέφει και ο Κωνσταντινίδης, ναι. Και έχει γεμίσει όλο το ρόστερ. Επιστρέφει και μάλλον μπαίνει στο κόλπο και ο Φετφατζίδης. Ναι. Κοίταξε, αν ο Τόνσο ανέβει, ναι. Μπορεί να τραβήξει στη μια μπάντα τον Φετφατζίδη, στην άλλη τον Γκαρσία και να κάνει μια τριάδα καταπληκτική. Λέω απουσία Μπρούνο Γκάμα, γιατί εγώ προσωπικά θεωρώ τον Μπρούνο Γκάμα καλύτερο παίχτη του Φετφατζίδη. Βέβαια. Δεν το συζητάω. Ναι. Έτσι. Το θεωρώ καλύτερο παίχτη. Πιο ποιοτικό, πιο γκολτζή. Πιο γκολτζή σίγουρα. Ναι. Βέβαια δεν ξέρω και ο Φετφατζίδης ο ίδιος θα ψηλώσει, έτσι άκουγα λίγο με προσοχή. Ψάχνει ένα restart. Δεν θα έχει την πίεση τη μεγάλη. Δεν ξέρω να ακούσει. Σε μικρότερη ομάδα. Ναι. Όπως ήρθε να παίξει τώρα. Πρόκληση χαρακτήρισε την. Ναι. Βέβαια για 6 μήνες μέχρι το καλοκαίρι. Τα τελειώματά του, αυτό άμα βρει τελειώματα. Σωστά στον Άρη, τελειώματα. Σωστά στον Άρη, πάει να πει ότι δεν άντεχε η ψυχή του, να πούμε. Όχι τα πόδια του. Η ψυχούλα του, Δεν άντεχε η ψυχή του στον Ολυμπιακό. Ναι. Δηλαδή έμπαινε στην περιοχή. Αισθανόταν μειονεκτικά, ρε φίλε. Έβλεπε και παιχταράδες εκεί, σου λέει: εγώ δεν κολλάω, δεν χωράω, δεν παίζω, δεν βάζω γκολ. Εμφανισιακά, κοντός. Ναι. Κοντοπόδαρος. Ναι. Άσχημος. Κάτσε, ρε. Το στείλουμε στην Κίνα, μα είναι. Ναι, άσχημος. Ναι. Θα βγει βόλτα, ξέρω εγώ, στην αποστολή του Ολυμπιακού.
Θα βρουν πεντεγκόμενε ούτε το κοιτάξουν. Στο Φορτούνι θα πάνε. Θα πάω στο Φορτούνι που είναι κούκλο. Ναι. Με κατάλαβε. Θα πάω σε κάλα μαύρο ναι. που δεν μπορεί να μην είναι κούκλο. Αλλά έχει τρία πόδια. Σωματικά προσόντα έτσι, καλά. Ναι. 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 Οπότε τώρα νιώθει και λίγο. Κάπω. Το Μανιάτι μάλλον δεν θα τον πάρει. Τώρα βέβαια δεν ξεκινείται καμιά φορά. Το φρένο λέει για. 32 χρονών. Μπακ δεξί στον Άρη το Μανιάτι τώρα. Ναι, το προκλητικό. Τώρα να κάκισε καλύτερο από χίλιες φορές. Τώρα έτσι όπως είναι. Το Κωνσταντινίδης είναι καλύτερο. Τι από τον Κωνσταντινίδης. Από το Μανιάτι. Ναι. Πάμε λίγο σε κάποια μηνύματα. Τι Μανιάτι. Ο Άρης ετοιμάζεται για το μάτς με την Τρίπολη. Πάντως πάνω πλώς. Αν πάρει και εκεί διπλό, νομίζω κλείδωσε από τώρα ο Άρης. Θα κάνει συντήρηση στα επόμενα μάτς. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Ισοπαλία από αυτό το μάτς. Χι το βλέψε. Δεν υπάρχει. Δεν θέλει βαθμό και ο Αστέρας να νιώσει λίγο άνετος για τη μάχη του Ουρά. Και ο Αστέρας και ο Άρης βολεύουν. Εγώ αν ήμουν παράσιος με τον Παντελίδη. Θα λέγανε παιδιά. Θα έπαιρνα τηλέφωνο ένα στον άλλο. Ναι. Δεν έκανε παράσιο. Τι θα έκανε. Θα έκανε κάτι υγιεινό. Παράσιο θα του έκανα δύο νίκες. Ναι. Ένα πόντο είναι καλό. Πήγε και εσύ έβγαλε διπλό σου μέσα στο άλλο. Ένα διπλό έκανε πέντε νίκες και μια έξι. Τράβα και μια ισοπαλία. Να το βέρουμε εκεί να πάμε. Να πάμε να πιούμε μετά και ένα τσιπουράκι και να φύγουμε. Να πιούμε κάμια μακαρονάδα να φάμε κανένα αυτό και τα λοιπά. Μακαρονάδα θες να φας είναι, γουστάρισε. Κατάλαβες. Άμα δεν το στήσουν εκεί οι δύο προπονητές. Τι να στήσουν, δεν στήνουν ρε εσύ τα παιδιά. Ναι, οι προπονητές οι δύο θα πρέπει, στο λέω εγώ, και ένας για Ευρώπη, άλλος για Σωτηρία, να στήσουν το μάτς στο εκεί. Μάλιστα. Εγώ αυτό θα έκανα. Γελάει ο Άγγελος, κλαίω από τα γέλια. Ο παιχταράς λέει τώρα ο Μπίσερβα, ρε το γράπ, λέει, τι γύρισμα έκανε. Πού πήγε ο κολαράς, λέει, πού πήγε ο μισοπνεύμονος, πού πήγε ο αργός, μισό, λέει. Μισό. Ναι. Όλα αυτά τα στοιχεία ναι. είναι. Ναι, είναι. Είναι παιχταράς όμως ο πιο ποιοτικός παίκτης. Του πρωταθλήματος για μένα. Αν αυτός δεν ήταν και όπως το λες με το μεγάλο τον Ποπό. Θα έπαιζε αλλού, ναι. Θα ήταν στον ΠΑΟΚ. Όχι. Άρα για να παίζει στον ΠΑΟΚ πρέπει να είναι και βαρύς και αργός. Εγώ λέω ότι είναι έτσι το σκαρί του, να ξέρεις. Είναι έτσι το σκαρί του. Αν τον Μπίσεσβαρ θα πάρει ζωή στην μπάλα στον ΠΑΟΚ, θα κάνει πρωταθλητισμό κτλ. Όταν παίξει στη θέση του Πέλκα δεκάρι, με δύο χάφ από πίσω, δυνατά. Ναι. Αν αυτοί οι δύο τώρα, ο Ολιβέιρα ναι. και ο Μίσης, Μίσης λέγεται, Μίσης. Ωραία. Είναι μια κλάση ανώτερη από Σακόφ, και Μαουρίσιο, Κάνιας, Μαουρίσιο κτλ. Και μπουν εκείνοι και πιο ταχύς. Μπορούν να στηρίξουν κι άλλο την ταχύτητα, λες, μπορούν να στηρίξουν τον Μπίσεσβαρ. Ναι. Ιδεάλως, άμα πει τον Μπίσεσβαρ, κάνε αντί 20 μέτρα πίσω, 40. Δεν μπορεί. Κανέβα. Τον είδε και τον είδες με την ΑΕΚ. Την είδες με... Πέθανε. Μετά το 60 ταύτισε. Ναι, ταύτισε. Γιατί έκανε πολλά τρεξίματα που δεν είναι δουλειά του. 10 λοιπόν, με 11. Τώρα που έρχεται Κριστιάν. Ένας λόγος που ο Πάκ δεν μπορούσε να βγάλει και κόντρα επιθέσεις. Είναι και αυτός. Είναι ο Μπίζεσβαρ, ο οποίος χάσατε και το Ζαμπά που είναι ταχύς. Ναι, πέρα. Ναι, ναι, ναι. Να κάνει τις κούρσες, να τραβήξει παίχτες, να ανεβούν και. Μα δεν ανέβαινε κανένας. Ποιος θα ανέβει. Δεν ανέβαινε κανένας. Μόνο ο Ζαμπά μπορούσε να το κάνει αυτό που είναι άλογο. Δεν βγήκε ο Ζαμπά. Λοιπόν, τώρα που έρχεται η Κριστιάνα του Ολιβέρα να δω τι θα λέτε. Η Κριστιάνα. Ποια είναι η Κριστιάνα? Η σύζυγος του Ολιβέρα. Ναι. Έρχεται και αυτή την περιμένει, είδα χθες στο Instagram. Δεν μας ενδιαφέρουν. Έχω πάρει μήνυμα, λέει, από Πειραιά. Ναι. Ο μισός Πειραιάς περιμένει να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Όλος ο εθνικός είναι με τον ΠΑΟΚ. Λέει, μας αγαπάνε πολύ ή του εθνικού. Πώς είναι να εθνικοί. Άμα μαζευτούνε ναι, οι οπαδοί και εθνικού Κυρακλειδής. Ναι, άντε πάλι. Δεν γεμίζουν το χαρίσιο γεροκομείο. Άντε πάλι, φαγώθηκε. Θα πάρει υπεύθυνη του γεροκομείου και θα πει: έχω άλλα τρία δωμάτια. Ναι. Φέρτε μας τίποτα γέρο. Το παραδέχτηκε ο τρελός, λέει, δίπλα σου, λέει, που τα κουβεντιά. Αυτός είναι ο φίλος που σε γουστάρει, αλλά σε ξεφωνίζει. Ναι, τι τρελός, τι εγώ. Ότι άμυνες άθελά του σήμερα φέρνουν πρωταθλήματα. Ένα-ένα, λέει, σήμερα το πρωταθλήμα. Ουσιαστικά το παραδέχτηκε, ναι. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος από τους άλλους. Γιατί καλύτερη άμυνα, τι να κάνουμε τώρα. Τι, ποιος θα φέρει. Η τετράδα στην άμυνα είναι ασύλληπτη. Έχει κουμπώσει, έχει δέσει. Τετράδα τρομερά. Και τερματοφύλακας δώσαν τον τίτλο στον ΠΑΟΚ. Ναι. Καλημέρα, κουμπαρο παρέα από ναι. Κομωτινή. Ναι. Για μένα, σαν ΠΑΟΞΗ, καλύτερα που ήρθε ο Χιμένεθ τώρα στην ΑΕΚ. Γιατί θα πάει σαφώς βελτιωμένης ο Καραϊσκάκης. Α, περιμένω να δώσει Βιντέσκι σήμερα κορυφή. Γεια σου, ραπ Κότζακ τη Κίνα. Ναι. Θα γίνει. Αυτό τώρα σχημάτρα ήθελα να το δω. Το σβίντε. Το σβίντε. Ναι. Θέλω να το δω. Ναι. Μπροστά ναι. και πίσω τον Μπέλκα. Παρασούκλει το σβίντε, έτσι βγαίνει. Το σβίντε, ναι. Σβίντε, ναι, σβίντε, ναι. ναι. Α, καλημέρα από Πεκίνο. Είναι. Έδειξα μια φωτό του ράπ εδώ στις Κορασίδες. Άρχισαν να δαγκώνονται και να αναστενάζουν όλες. Εγώ σου λέω πάταγο θα κάνεις εκεί. Θα, άμα πα εκεί κανονικά γόντε στου τοίχου, θα κρύβεσαι για να μην. Εσύ με το μουσί εκεί που έχει. Είμαι μελαχρινό κι εγώ. Και εγώ θα έχω, αλλά όχι σαν και εσένα. Ναι. Έχει και το γαλαζοπράκι και πολύ τρίχα. Ναι. Εσύ με τρίχα, άμα πα κάνα φανελάκι καλοκαίρι και φεύγει η τρίχα από την πλάτη σου έτσι, θα ουρλιάζουν από πίσω, σε κυνηγάνε. Να μην πάω στον κτενή. Όχι, δεν θα πάω στον κτενή, κανένα εξάμεινο όμω. Να είναι φουντοτή. Θα χάσει κανένα εξάμεινο, να γίνει πίσω δάσο. Ναι. Δάσο θα γίνει πίσω. Θα βουτάνε μέσα και στο δασίτριχο στην πλάτη σου. Είναι αντιαισθητικό αυτό το πράγμα.
Ναι, αλλά αυτό γουστάρουν οι Κινέζοι. Ρε, σε αυτά τα πράγματα δεν πάνε. Ναι, δεν πάνε. Υδρώνει φρομιά, ξέρω. Εντάξει, ναι, αλλά αυτό θέλουν όμως από σένα εκεί. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στην πιο cool παρέα από Καστοριά. Με αγάπη η Τζόρτζια μας στέλνει τις καλημέρες. Τζόρτζια στην Καστοριά. Ναι. Καλημέρες από Στοχόλμη, μείον 10 λέει. Fan club ραπτό Σουηδίας. Φίλε, πολύ μ' αρέσει η κακοκαιρία, πολύ τρελαίνω. Ναι, αλλά φυσάδες αρέσει. Τώρα πρέπει να σταμάτησε προσοχή στον δρόμο, είπαμε. Ναι. Εδώ αρέσει, και μια ώρα έπεσε μια κολόνα. Για κρύο, συννεφιά, μουντό καιρό, θρίλερ. Θρίλερ. Τέτοια θέλω. Ας σε στείλουμε σοβαρά. Εκεί Πολωνίες, σε στείλουμε Γερμανίες, Αγγλίες, όλο να βρέει και ο Μίχλες. Ο Μίχλες και τέτοια. Ναι. Μυστήριο περιβάλλον. Εγώ θέλω ντάλα ήλιο, 35 βαθμούς, θάλασσα, παραλία, γυαλί. Συμβρωμά παοκύλα και πασοξύλα. Εντάξει, τα δέχομαι εγώ. Ήλιο, σαγιονάρα. Γιονάρα, να βρωμάει μασχάλη από κάτω. Να κάνουμε ντουζάκι αφού ξέρεις. Ναι, εντάξει, ναι. Είμαστε στο γκρουπ που κάνει ντουζάκι συνέχεια. Να πηγαίνετε με τα σάντουιτς, τα βρωμοσάντουιτς με τα κρεμμύδια. Να έρχονται τουρίστες, να περνάμε καλά. Τέτοια θέλουμε εμείς. Να υδρώνετε και να μυρίζει κρεμμύδι. Αυτά σας αρέσουν. Μποντζόρνο κουμπαράκια, γλυκά μου αγόρια. Ράπα, πα στην Κίνα να πάρεις και κιμπόκο με Αλέξανδρο μαζί. Θα κάνετε παταγό. Κοίταξε. Ναι. Κάποιοι ναι. Μας πλησιάσαν. Θα σου πω τώρα. Να πάτε Κίνα. Όχι, όχι. Και μας είπανε ότι... Μετά τις 9.30 γράμμες. Ναι. Είπανε ότι ας πούμε να κάνουμε τη Μαρμίτα, το Λαϊκό Δικαστήριο, σε διάφορες πόλεις. Σε διάφορες πόλεις. Ενδιαφέρον ακούγεται, ναι. Αλλά θα έχουν το πούλμα της Μαρμίτας, να είναι μέσα σήμερα, ας πούμε, εγώ, Κιμπόκο, ο Αλέξανδρος Σαπτικό, κάνα δύο φρούτα. Ναι, θέλετε και οδηγό. Ναι, να ο Φωτιάδης. Φωτιάδης εννοείται που λενάρα. Ναι. Οδηγός εγώ. Χατζινάκος. Τουλάχιστον να σας πάω με ασφάλεια, να σας γυρίζουμε με ασφάλεια. Ναι. Οδηγός, εγώ θα είμαι νορμάλ. Ναι. Νορμάλ τρελός. Τους λέω, ρίχτε τα και ερχόμαστε. Να γυρίζετε από πόλη σε πόλη. Κάθε Δευτέρα θα πηγαίνουμε και σε άλλη πόλη. Θέλω να με βάλεις αυτό, κουμπαράκι σου, με θα κάνεις τα στραβαμάκια. Σέρες, Δράμα, Καβάλα, Λάρισα, Κατερίνη. Θα σας κουβαλάω εγώ. Είναι ένας τύπος που λέει, εγώ βρήκα την μπαρ μεγάλα, τα οποία δίνουν. Λέω, αν δίνουνε. Πολύ ωραία. Ναι. Θα δώσω μια φορά. Λέγε τώρα, θα με πάρεις οδηγό, ρε. Τι οδηγό. Οδηγό. Πρέπει να έρθω κι εγώ. Δεν το χάνω αυτό το πράγμα. Δεν το χάνεις. Οδηγός, σαν να είμαι εγώ οδηγός. Στα δελτία να έχετε μόνο. Σκηνοθέτης σίγουρα. Ναι. Μέσα θα υπάρχει. Ασφάλεια θα έχουμε κιμπόκο. Θα γιατί περνάμε σε και ασφαλισμένα. Έχουμε και ένα ταφραντισμένο. Πάρουμε το κιμπόκο. Κιμπόκο θέλει οπωσδήποτε μια. Ένα μπαρ με φαγητά, με σάντουιτς, με. Ξέρω. Τετάρτη έχουμε. Ο Πόλτο τη Μαρμίτα. Δεν σταματάει να τρώει. Μηχανή φαγητού είναι ο αθεόφοβος. Λοιπόν, εκτός από την κολόνα έχουμε και άλλη ενημέρωση. Κουμπάρισε και ένα φορτηγάκι στον περιφερειακό. Είναι κλειστός από το Φίνικα προς τα δυτικά. Γίνεται ένας χαμούλης όταν ρίξει λίγο βροχή. Φυσάει και έχουμε και μποφόρ. Είναι και κακός ο περιφερειακός. Είναι κακός ο δρόμος, δεν το συζητάμε. Θαλάσσια δεν τα συντηρούν. Θαλάσσια δεν τα συντηρούμε. Αμορτισέρ δεν βάζουν. Σωστά μιλάς. Τα αμάξια μας των Ελλήνων λόγω της κρίσης είναι παλιά. Έχεις δίκιο και εδώ. Είμαστε ο μέσο όρο αυτοκινήτων γύρω στα 15-16 έτη. Μπράβο, είναι πολύ παλιά τα αυτοκίνητα. Μπράβο, Κωνσταντίνε μου. Ναι. Οπότε όταν έχουμε τέτοιες συνθήκες πάμε σιγότερα. Ναι, αλλά έχουμε και τον δρόμο που είναι χάλια μαύρα. Έτσι, δηλαδή συζητάμε. Πάμε στη δουλειά ένα τέταρτο πιο μετά. Ναι. Λέμε καθυστέρησα. Ναι. Καλύτερα καθυστερήσεις, να φας μια κατσάδα παρά να του μπάρεις να πούμε στον δρόμο. Να σε περιμένω στο Κολχικό, λέει κουμπαράκια. Και εμένα. Ναι, ελάτε, λέει Κολχικό να κάνετε μαρμίτα, λέει οδηγό εγώ όμω. Να ξέρετε. Στο Κολχικό έχω δει ένα ξύλο. Τι θα έλεγε. Κεραυνό Κολχικού Νίκη Βόλου. Τι θα έλεγε. Με Γκουερίνο, προπονητή το Κολχικό. Ναι. Του είχαν πλακώσει στο Βόλο αυτοί οι βολιώτες. Και μετά πήγα στο Κολχικό. Με ανοιχτέ αγκάλε. Η αστυνομία μιλημένη ένα τέταρτο να μην εμφανιστεί. Ναι. Ότι η αστυνομία θα έρθει ένα τέταρτο να μαζεύει τα πράγματα. Προλαβαίνουμε 15 λεπτά. Εσύ δεν ήσουν άλλοι που βαρούσε. Πατ! Τι γίνεται, ρε Νέτε. Ποιο πέρασε. Το Κολχικό σου τέλος. Νίκησε η Νίκη Βόλου 1-2 με ανατροπή. Τη Νίκη. Αλλά το ξύλο που φάγανε. Δεν το γλίτωσαν. Τέτοιο ξύλο. Στο Κολχικό. Άμα να φάμε ξύλο Κολχικό, καθόμαστε και εδώ. Έτσι. Άμα είναι να μας πλακώσει σαν τους βολιώτες, να καθίσουμε στα αυγά μας. Κουλιανέ, δεν μας φάσει τη θέση. Ο οδηγό έχει το κουμπαράκι και εντελώς δωρεάν. Καλά, και εγώ δωρεάν. Δεν παίρνω λεφτά από φίλους ποτέ. Τα έχουμε πει. Φιλαράκι μου ο Δημήτρης, ο Γκαλέτζος. Να είναι καλά. Κοκακόλα μέσα. Στόφεμα. Κοκακόλα το θέλουμε. Τρελούς θέλουμε πολλούς. Χατζινάκο μέσα. Χατζινάκο, κόκκινο. Ο κόκκινος θέλει πολλά λεφτά. Θέλει λεφτά. Είναι μεγάλη βεντέτα. Ναι, είναι στάρ. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, σωστό. Ο νικητής στα χεράκια μας για τους 12 μισθούς. Έτσι, η κλήρωση σιγά σιγά πλησιάζει σε ένα 20ήμερο. Δήμας Γιώργος. Δήμας. Ωραίο σήμερα. Δήμας Γιώργος. Δεν έχει ωραίο, ωραίο πήρε το. Και Γιώργος. Και σπάνιο το όνομα, ε. Έτσι. Λοιπόν, Δήμας Γιώργο, Γιωρίκα, έχεις 20 λεπτά από τώρα και 54 είναι το deadline σου να επικοινωνήσεις μαζί μας για να μπεις στην λίστα με τους φίλους που θα διεκδικήσουν τους 12 μισθούς. Ο Τερεπέογλου κλείνει το. Φιλαράκι μου, ό,τι θες για Τερεπέογλου, ανοίγει ψυχούλα μου. Κλείνει το reunion για 2 Μαρτίου. Ναι. Θα έρθω κι εγώ να γνωρίσω τον Τερεπέογλου. Ναι. Εμεράκι μου, με πήρε χθες και πήγε τον Άλεξ, είναι
Όταν πίνει, ναι, και αυτός δεν δίνει τα φωνήντα. Ναι, τα περνάει, τα σβήνει. Λοιπόν, έρθει ο Κουκίδης από τη Γερμανία. Ποιος? Ο Κουκίδης έρθει από τη Γερμανία, ο Κουκίδης. Και η Όλγα Τσιμενίδου έρθει. Α, η Όλγα, καλή Όλγα. Καλή Όλγα. Α, η Όλγα. Έρθει η Όλγα, έρθει η Όλγα με την Αθήνα. Τι καταλαβαίνω τι λες, του λέω. Ρε τερε παιδό, ρε μην πίνεις πολύ. Καλημέρα από την όμορφη Κο. Ο Μπόι ήπιε πάλι. Λοιπόν, στο Διονύση, το καφενείο και τάπινε. Να είστε πάντα και φάτε γεμάτη ζωντάνια, Λεοχάρη και δύο Κουλιανές ευφυείς. Ξέρεις να παραδείς μαθήματα σωστής συμπεριφοράς με ωραίο τρόπο, Ραπτόπουλες ευφυείς και μεγάλη ψυχή. Έναν αγώνα στο ταπί θα ήθελα μαζί σου, με γάντια για το εφ' αγωνίζεστε. Καλημέρα και στους δύο. Ο Χάρης μας ακούει από την Κο. Αυτός κάνας γρήγορος θα είναι. Αν είναι γρήγορος θα ρίχνει τα μπουκέτα του. Αν είναι να μαζέψουμε λεφτά. Ναι, 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 ναι. Για παιδί που έχει πρόβλημα και να θέλει εγχείρηση. Ναι. Έρχομαι τζάμπα να πλακωθώ, να φάω όσο ξύλο θέλετε. Να κάνω κανονικό αγώνα. Ναι. Ναι. Αλλά να τα κάνουμε για καλό σκοπό. Ναι. Ναι. Ωραία. Να κάνουμε match. Για καλό σκοπό, ό,τι χρειαστεί μας όλοι εδώ πέρα. Εντάξει. Ναι. Ναι. Εγώ θα μαζεύω και τα νερά που λέω λόγω. Μόνο για παιδιά. Για παιδάκια, ναι. Μην μου πείτε είναι 70 χρονών, 75 και τα λοιπά. Άστον. Και καλημέρα, φιλαράκια μου, σύνδεμος φίλων, Άλεξ Κο. Έχει κάνει σουφού, Άλεξ, να ξέρεις. Δεν υπάρχει. Είναι θεούλης. Έχει και σύνδεσμο πλέον. Παιδιά, τι βλέπετε σήμερα για το El Clasico? Έχουμε σήμερα κύπελο και στην Ισπανία. Τελικά, αυτή είναι νοκάουτ. Αυτή είναι διπλά παιχνίδια. Διπλά είναι. Αυτά είναι τα πρώτα. Αυτά είναι τα πρώτα. Έτσι, είναι Μπαρσελόνα Ρεάλ. Ναι. Και η είδηση είναι ότι ο Βαλβέρδε πήρε το Μέση κανονικά σαν αποστολή. Γιατί ακουγόταν διάφορα. Δεν απέξει. Με Μέση. Τώρα δεν ξέρω αν θα τον ξεκινήσει. Όχι. Δεν ξέρω αν τον ξεκινήσει. Θα πετάξει το 60 άμα δει τα ζόρια. Μπορεί να γίνει και κάπως έτσι. Πάντως έχει ενδιαφέρον. Έχω και πιθανές δεκάδες άμα θες λίγο έτσι να το κουβεντιάσουμε. Ο Αλέφαντος λέει η Μπαρτσελόνα χωρίς το Μέση με τον ημιτό να παίξει. Λέει ισοπαλία θα θέλει. Με τον ημιτό, ε. Πάντως οι Ισπανοί. Τόσο πολύ τον έχει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά να πούμε. Έπρεπε να τον πει όμως εκείνη την ώρα. Ο Ολυμπιακός χωρίς το Φορτούνι τον ημιτό τον κερδίζει. Θα βάλω τον Νάτκο εκεί. Ποιο Νάτκο. Ο Ολυμπιακός χωρίς Φορτούνι τον κερδίζει. Νομίζω όλα τα λεφτά Φορτούνι είναι φέτος. Σωστό. Όποτε δεν έπαιξε ο Φορτούνι ο Ολυμπιακός έκανε. Στον Όφη τρίμπαλο έφαγε. Η καλύτερη του χρονιά. Δεν το συζητάμε. Ναι. Τερστέγγεν σε μέδο Πικέ, Λεγκλέ Άλμπα, Ράκετις Μπούσκετς Αρτούρ, Μέση Σουάρες Κουτίνιο. Μου το δίνουν μέσα στην Ισπανία. Βασικούρε όλοι. Ναι. Και η Ρεάλ με Νάβας Καρβαχάλ, Ράμος Βαράν, Μαρσέλο. Δεν πειράζουν την άμυνα εκεί τα παιδιά. Μόντρις, Γιορέντε, Κρος, Λούκας, Μπενζεμά και Μπέιλ. Μπέιλ Βασικούρα. Ναι, θα έχουμε καλό μας το βράδυ. Βασικούρες. Δεν πάμε να δούμε τώρα Πανιόνιος ΠΑΟΚ με. Μετά είναι αυτό. Με τον, ξέρω εγώ, τον Τόσκα Σέντερ Μπακ και τον Λίρατζι. Ναι, και τον Μπελογιάννη, ας πούμε. Εντάξει, τώρα είναι. Φαντάζομαι να πάω Ολυμπιακό σκύπελο τώρα. Δεν θα παίζαμε τους βασικούς. Ναι, λέω αυτό, ναι, αξίζει να το δούμε. Το Πανιόνιος ΠΑΟΚ θέλουμε να το δούμε για τους καινούριους. Να πάρουμε μια εικόνα κτλ. 10 η ώρα είναι αυτό το ματς. Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης. Όσοι πιστοί. Μαρμίτα θα είμαι. Θα κάνω. Άξι Μαρμιτούλα σήμερα βέβαια. Θα κάνουμε ανοιχτή ακρόαση. Θα είναι Άλεξ εκεί τα παιδιά. Ο γιατρός του ψυχούλα αυτό ο Άλεξ. Η καψούρα. Λοιπόν. Καπνίζει πολύ μας. Πίνει κιόλα πολύ. Όχι, καθόλου δεν πίνει. Καπνίζει όμως και μας συμφρομίζει τα ρούχα. Ναι. Τα πνευμόνια μας γεμίζουν νικοτίνες και εντάξει, τι να κάνουμε. Άλεξ έχει αυτό το κουσούρι να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Τι βλέπει σήμερα για το El Clasico γιατί μας ρωτάει ο κόσμος. Στην Μπαρσελόνα παίζουν. Ναι, στην Μπαρσελόνα. Στην Μπαρσελόνα παίζουν. Βλέπω άντερ. Άντερ βλέπει. Ναι. Δηλαδή με το στανιό, μισό μηδέν, πόσο βλέπεις. Ένα μηδέν, ένα, μέχρι εκεί. Ναι. Ο Μπιλάρας μας ακούει, έχω ανεβάσει μια φωτογραφία τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη Μέρκελ, βέβαια είναι φωτομοζάτ, το έχουμε φτιάξει, τη Μέρκελ από κάτω με το πόδι, το χαϊδεύει, το ποδάρι, ναι, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ναι, είναι συστημικός και αυτός, ναι, όπως και ο Τσίπρας. Όλοι όσοι είναι συγκυβέρνηση, που ανεβαίνουν συγκυβέρνηση. Είναι κάπως ελεηνό, ναι, να λέμε, να κατηγορούμε μια κυβέρνηση. Όταν εμείς όταν θα ανεβούμε θα κάνουμε το ίδιο πράγμα. Τα ίδια ελεηνά έκανε και ο Τσίπρας. Άρα λες ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τους πολιτικούς. Και εσύ και εγώ να ανέβουμε όταν μπούμε σε αυτή τη θέση θέλοντας και εμείς θα χορέψουμε. Αυτό λες. Ή θα μας πούνε θα κάνετε αυτά που πρέπει. Ναι. Η δε άλλος, η δεύτερη δεν θα μας ανεβάσουν. Είναι, ή πάτε στο σπίτι σας ή, ναι, πάτε στο λάκκο. Ναι. Διαλέγεις και παίρνεις. Λάκκο, σπίτι ή εξουσία. Ναι. Όποιος και να είσαι. Άρα διαλέγεις σπίτι. Εμείς διαλέγουμε σπίτι. Ωραία. Εγώ δεν κατηγορώ κανένα πολιτικό. Ναι. Το κατάλαβα γι' αυτό. Εφόσον και εγώ αν ήμουν απάνω. Τα ίδια θα έκανες. Εκ του ασφαλούς τώρα κάνω κριτική στον, ναι, Μητσοτάκη, ναι, στον Τσίπρα κτλ. Απλά στις εκλογές, τώρα τις καινούργιες, οι υποψήφοι δήμαρχοι και οι υποψήφοι βουλευτές κτλ. Θα ήθελα να υπάρχει ένα κριτήριο. Ποιο να είναι αυτό. Να μην χρωστάς στον τηρεσία. Σωστό. Ναι. Σωστό ρε φίλε. Δεν γίνεται όποιος να είναι. Δεν μπορεί εγώ τώρα, ναι, ναι, να είμαι στα οικονομικά μου άθλιος και να πάω να φτιάξω τα οικονομικά και τα αυτά της χώρας. Ναι. Ναι, 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 έχεις δίκιο. Ο βίος και η πολιτεία ενός πολιτικού πρέπει να είναι σωστός.
Δηλαδή, από εκεί και πέρα τώρα βάλουμε τον κάθε ένα πικραμένο που χρωστάει και το. Δεν γουστάρω έτσι. Ναι. Τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι θα λένε το ναι, να είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι να έχουν ένα επίπεδο. Σωστά, σωστά. Ολοκληρωμένη, τεκμεριωμένη άποψη. Αν δεν έχουμε κάποιο συμφέρον εμείς ιδιωτικό, δηλαδή να πούμε, έλα εδώ ρε παιδάκι μου, θα σε βοηθήσω. Θα με δώσεις κανένα χιλιάρικο, ενάμιση να σε κάνω promotion. Ναι. Δύο. Άμα δεν με δώσεις δύο χιλιάρικα, τρία. 3,5-4 να σε κάνω, ανεβαίνει αυτή. Ναι, γιατί να σε κάνω μέσω. Θα με διορίσει πουθενά στο Δήμο κανένα συγγενικό μου πρόσωπο. Αλλιώς γιατί να σε βοηθήσω. Κατάλαβες, κατάλαβες το λόγο να σου πω. Δηλαδή είναι και. Τι του κάνεις τώρα. Κάνω μια επικοινωνία για, με μια διαφήμιση τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα παιδιά, μέχρι και ο Καστίγιο λέει έκανε ανάπτυξη χθες. Πόσο λέει τελικά του πονάει. Ναι, ο Καστίγιο ξαφνικά εμφανίστηκε από το πουθενά. Ναι. Και έγραψε ερχόμαστε, λες και θα πει να παίξει μπάλο ο Καστίγιο. Έλα ρε Καστίγιο και εσύ, Τούμπα, αφού γουστάζει τόσο πολύ. Έλα, νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνονται έτσι αναρτήσει από κατέναν. Πρέπει να δυναμητήσει την ατμόσφαιρα, λες εσύ. Πρέπει κάτσε να πάρει καμιά εισαγγελέα πάλι. Πρέπει να πουλήσει. Και τη λέμε τι ωραία φωνή έχει στο τέλος. Πρέπει να πουλήσει. Ναι. Παοξιδηλίκη, Ολυμπιακηλίκη. Αυτά τώρα είναι να που λέει η κυρία Βαρέλα, ναι. Την πείνα της να πούμε. Ναι. Εντάξει, λοιπόν. Πεινάμε λέει. Πεινάμε. Και πεινάμε. Πήρε και το μετάφρασε όπως ήθελε το πεινάμε. Πεινάμε για τρόπαιο, για πρωτάθλημα, αυτό εννοεί βρε αγόρι μου. Κύριε Σαβίδη. Στην έκθεση τι είχες. Κύριε Σαβίδη, πεινάμε. Ναι. Θαυμαστικό. Ναι, ναι. Παοκάρα. Παοκάρα, ναι. Κύριε Σαβίδη δεν λέει, αλλά τέλος πάντων. Ναι, πεινάμε. Λοιπόν. Με το Flames to Go, του Free to Go, οι συνδρομητές μαζεύουν πολλά Flames και διεκδικούν απίθανα δώρα κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα. Μέσα από το ανανεωμένο My Free to Go App. Οι συνδρομητές μπορούν να συγκεντρώσουν Flames με κάθε τους κίνηση, όπως ανανέωση χρόνου ομιλίας ή ενεργοποίηση πακέτου. Και ύστερα μπορούν να τα εξαργυρώσουν με συμμετοχές σε όσους και σε όποιους ενεργούς διαγωνισμούς θέλουν μέσα από το My Free to Go App. Μερικά από τα πίθανα δώρα πραγματικά του Flames to Go είναι ένα Fiat 500, ένα ταξίδι στο εξωτερικό, δώρα τεχνολογίας και επικοινωνία για ολόκληρο χρόνο. Αμέσως τώρα Σμαράγδα Μπασάκου με αθλητικό δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι. Εμείς επιστρέφουμε τελευταίο ημιωράκι πλέον και με γραμμές να ανοίξουμε κουβεντούλα μαζί σας μέχρι και τις 10. Έλα να ξυπνάνε και οι τελευταίοι. Επιστρέψαμε και ψάχνουμε τον Δήμα Γιώργο. Έχει ακόμα 15 λεπτάκια. Γιώργος Δήμας, ο πρώτος νικητής ημέρας για το 12ο έτσι, κούτρα μισθό που θα κερδίσει. Εάν καταφέρει βέβαια να είναι μεγάλο. Τον πήρε ο Δήμα, μπορεί να το βρεις αυτόν δύσκολο. Όχι, έτσι. Γιώργος Δήμας είναι ο φίλος μας, το ψάχνουμε. Time. Ανοίγουμε γραμμές. 90-90-90. Τρία ενενηντάρια να σας ακούσουμε. Κωνσταντίνε, έτσι παίζει το παιχνίδι εγώ μου. Πρέπει να τον ακούσουν φίλοι γνωστοί. Δεν πρέπει, διά, δύο, τρεις. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η δουλειά μας τώρα. Είπα. Να είμαστε και κάποιοι άνθρωποι. Αυτά τα λέω. Ναι, σαρώ, πουλενάρα. Α, τον έχει βρει, είδες, τον είπα. Μία, δύο, τρεις, τελείωσε. Λοιπόν, ενενηντάρια δικά σας. Κουβεντιάζουμε όλα όσα σχολιάσαμε σήμερα. Αριανός ήταν αυτός. Θύμασε, ναι, και εμένα πιο πολύ για Άρη μου βγάζει, αλλά θα το δούμε στην πορεία. Θέλετε για πώς θα κατέβει σήμερα ο ΠΑΟ, για τον Άρη, ναι, με τον Φετφατζίδη, ναι. Έχουμε πολλά θέματα να αναπτύξει για τους Κινέζους, ό,τι θέλετε. Θύμασε τώρα, ναι. Αυτός λέει σαν Αλβανός. Όχι, δεν νομίζω. Έλληνας δεν είναι. Έλληνας. Δήμα τον λένε. Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Δήμα. Είναι Αλβανός. Έλα, όχι. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε γραμμούλες και όταν έχουμε τον Γιώργο Δήμα θα τον καλημερίσουμε. Γι' αυτό να. Έλα, φίλε, καλημέρα. Έλα, φίλε. Ναι, μα ακούτε. Καλά ξεκινήσαμε σήμερα. Σ' ακούμε, ναι. Τι κάνουμε σήμερα, καλά. Μια χαρά, εσύ τι κάνετε, κύριε. Όλα μου. Καλά. Ναι. Μιλάμε με ποιον, με ποιον μιλάμε. Με τον Φραγκίσκο. Αλβέρδης. Όχι. Α, όχι ο. Ο Τοπούτσογλου. Φεύκλο πετά. Δεν σε είπα εγώ, καλά ξεκινήσαμε σήμερα. Δεν στα είπα, το ακούς και την αρχή. Εγώ δεν. Τι δεν. Δεν τα είπαμε. Ναι. Καλά ξεκινήσαμε σήμερα. Λοιπόν. Πάμε στον Γιώργο το Δήμα να τον καλημερίσουμε και να μας λυθούν και πολλές απορίες. Είστε Έλληνας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον. Είστε Έλλην. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλημέρα. Καλώς τον Γιώργο το Δήμα. Τι θα ρωτάς, ο Ναδβάν είναι Έλληνας ή τι θες να είναι. Το Έλληνας το άκουσα, αλλά άκουσα και άλλα πράγματα πιο. Ναι. Θέλω να λύσω κάποιες απορίες εκεί πέρα. Δίπλα σου. Ναι, λύσε με ρε Γιώργο μου, γιατί έχει φαγωθεί εδώ. Λύσε απορίες. Λοιπόν, άρα είσαι Δήμας και δεν είσαι Αλβανός. Πάμε παρακάτω. Μπράβο, πολύ καλά. Α, μπράβο. Ξεκινάμε τώρα. Θέλω να δώσω ένα αποκλειστικό και θα καταλάβετε ακριβώς είμαι, που είμαι, τι είμαι. Ναι. Πάντως αετός τριφτερούγοντος ακούγεσαι, μωρά αδερφέ μου. Καλημέρα και πάλι. Έτσι. Λοιπόν, μόνο Ζαΐρης ήξερε αυτό το αποκλειστικό. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και ένα καινούργιο μπαμ στον ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι καινούργιος παίκτης, είναι και αυτός Ισλανδός. Ισλανδός και αυτός.
Ισλανδός και αυτός. Και πώς λέγεται? Ζαίρισον. Ρούφιξον. Είναι για λίγες επανήθειες αυτός. Ρούφιξον. Πότε θα το δούμε το Ρούφιξον, Γιώργο μου? Ξεκινάει την Κυριακή. Την Κυριακή ξεκινάει η δεκάδα από αυτόν. Την Κυριακή ξεκινάει η δεκάδα. Δεν θα παίξει ο Πασχάλισον? Όχι. Με το Ρούφιξον ξεκινάμε και μετά συνεχίζεται η γνωστή. Ε, το Γιώργο, κοίτα δεις και αποκλειστικά θα μας δώσει. Αυσής πάντως δεν ακούγεται ο τύπος. Ναι. Μην το ξαναπείς αυτό, Κωστή, σε περιμένω να πάμε μαζί άμα θέλεις. Θα πάει, αφού είπε, είναι φίλος με τον Ζαΐρη. Γιώργο μου, από νωρίς θα πάμε, δεν το συζητάμε, δεν έχουμε συλλαλητήρια, δεν έχουμε τίποτα, τα καθαρίσαμε. Δεν πιστεύω να παίρνετε μαζί σας πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά, πέτρες και τέτοια. Δεν παίρνουν ποτέ τέτοια πράγματα, ποτέ. Θες να μας πάρει εισαγγελία πάλι το πρωί, να πάρει και ευγενές. Να πάρει εισαγγελία γιατί πέθανε στο γέλιο. Ναι, γιατί κοκαλώσαμε εδώ για 3 δευτερόλεπτα και τσιόμασα. Λέμε εδώ τι γίνεται τώρα. Κοκάλωσε ο Κουλιανός γιατί δεν έχει απολογηθεί ποτέ στη ζωή του. Γιατί εσύ δεν κοκάλωσες. Τι να κοκαλώσω εγώ. Τι να κοκαλώσεις. Με κοιτάς. Μια χαρά κοκάλωσες. Μια χαρά κοκάλωσες. Εγώ έκανα και το κοπλιμάν στην κυρία. Τι λέω, τι ωραία φωνή είναι αυτή. Γιωρίκα μου, να είσαι καλά, Πασά μου. Είσαι τυχερός ο πρώτος ημέρας. Μακάρι να μπεις στο τέλος, να πας να το πάρεις κιόλας. Αμά σε όλους το ίδιο, μακάρι και μακάρι. Τι να κάνουμε, μακάρι ένας θα πάρει. Ένας. Τα λέμε, Γιωρίκα, να είσαι καλά. Καλημέρα. Το άκουσες το βίντεο το ακουστικό? Πώς έχεις παύσει φωνή για κανένα 5 δευτερόλεπτα, δεν λες τίποτα. Κύχο, δεν λες τι γίνεται τώρα εδώ. Κύχο δεν ακούγεται. Παίρνει εισαγγελέα, σταματάνε όλα. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Τα χιόνια, εντάξει. Ναι. Έχει φάει με το κουτάλι τη εισαγγελία. Πάντως, εγώ, εμένα ο εισαγγελέα δεν πρόκειται να με κάνει παρατήρηση γιατί εγώ δεν είμαι ούτε πάω ούτε Ολυμπιακό. Ισοδέτερο. Οπότε εγώ γιατί να έχω, α πούμε. Σωστά. Κάνα καηλέ, α πούμε, να κάνω φωτιά. Να έχω κάνω παδηλίκια πάνω μου, κατάλαβε. Ναι. Είμαι φρόνιμο. Το καλύτερο παιδί είναι ο Κωνσταντίνος. Εισαγγελέα, εγώ δεν είμαι οπαδό. Είμαι φρόνιμο και αναλυτή των καταστάσεων, να πούμε. Και μόνο. Βέβαια. Καλημέρα. Λαμπρότατη κυρία. Καλημέρα. Τι γίνεται, τι κάνετε σήμερα, άδειε και δεν πήρα τη μαρά, εγώ το στεναχωρήθηκα. Εντάξει, θα την πάρει αύριο, μην αγχώνει κυρία Δόλα, εδώ είμαστε. Δεν φεύγουμε. Δεν πήρε τηλέφωνο τη Μαράγδα, λέει και στεναχωρήθηκε, αλλά εμεί εδώ σε σκεφτόμαστε όλη τη μέρα. Τα ξημερώματα λίγο κοιμήθηκα. Γιατί? Κουράστηκα χθες. Τι έκανε? Δεν με πληνύει μου τα ρούχα, τα συντέρωσα. Είχες δουλίτσες θες, εντάξει. Σήμερα να χαλαρώσεις, να ακούς τα ραδιοφωνάκι, να δεις και τα παιχνίδια. Ναι. Άραξε σήμερα. Τι θα φάμε σήμερα, το μενού τι έχει? Μπιζέλια. Τι έχει από πάνω η πόντια? Δεν ξέρω, α, το μεσημέρι ανεβαίνω. Α, μεσημεράκι, δεν την ενοχλείς, είσαι και κυρία. Μαζεύω το σπίτι μου. Α, σ' αρέσουν οι δουλειές δηλαδή του σπιτιού? Μ' αρέσουν, εγώ πάντα έκανα δουλειές. Νοικοκυρά καλή, όχι για να πενεθώ. Ναι. Μ' αρέσει η καθαριότητα πάρα πολύ. Είσαι μανιώδης με την καθαριότητα, δηλαδή. Όχι, άρρωστη. Μη σε πιάνει καμιά αρρώστια, να πούμε αυτό. Άρρωστη μόνο στο Άρη. Μόνο με τον Άρη. Κυρία Δώρα, όταν μαγείρευες εσύ, ποιο ήταν το φαγητό που έφτιαξε? Το καλό, το καλό σου, ρε παιδί μου. Έλεγες ένα σε φτιάξω αυτό να δεις. Ο άντρας μου έτρωγε πολύ τις τσιροσαρμάτες. Πώς. Τζίρο Σαρμά. Τζίρο Σαρμά, όχι. Κλείνουν αρτηρίες αυτά, ναι, κλείνουν αρτηρίες. Εγώ δεν ήξερα, η μαμά μου δεν έκανε και ύστερα έμαθα και έκανα. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ μελιζάνες με το κρέας. Ωραίο φαγητό, ναι. Το μπότς ξέρεις ποιο είναι. Ποιο μπότς? Το μπότς. Το κρέας με μέσα χόρτα διάφορα. Α, το χοιρινό είναι αυτό? Όχι, με μοσχάρι. Μοσχάρι, μπότς. Πατάτα βάζεις. Έτρωγες ποντιακό είναι αυτό? Ναι. Α, μπράβο, εντάξει. Δεν μου λες, κυρία Δώρα, εσύ η διατροφή σου τι ήταν, τι περιλάμβανε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο και ας πούμε ακροημέρευσες και ήταν, δηλαδή κρέας πολύ δεν έτρωγες μάλλον. Ήδη στον άνθρωπο και στον οργανισμό, το σκαρί, ρε, και ζήμουνα, Κώστα. Ναι, το σκαρί. Εδώ είχα μια αδερφή 16 ετών πέθανε, φυλάσσινη, ήταν όλο γνωσία πάθαινε εκείνη. Ναι. Οι άλλες όλες. Η μία πέθανε 92. Ναι, τράβηξε 92. Η άλλη 70 και η άλλη 80. Το σκαρί, το σκαρί. Το σκαρί, το σκαρί. Κυρία Δώρα μας, την αγάπη μας, καλημέρα, να σε γερή. Καλή επιτυχία. Να σε καλά. Γεννήθηκε Mercedes. Α, μπράβο, δεν γεννήθηκε Fiat 128. Fiat 124. Γεννήθηκε Mercedes και με πετρέλαιο κιόλας. Τα πρόλαβε στα Fiat 124 τα σπέσια? Όχι, δεν τα πρόλαβα. Είχε ο Χριστίδης ένα τέτοιο. 128. Πράσινο. Ήταν με κοφτή, με κόλλο. Όχι. Πώς ήταν? Είχε τετράγωνο, δεν το πρόλαβα. Μένα μ' αρέσαν αυτά. Ζιλ Δίας και Σολδάνο σήμερα θα ξεκινήσει ο φίλος σου. Ο Μάρτινς, έτσι. Ο Μάρτινς. Ναι. Καλημέρα, πάμε γραμμή. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας, κύριε μου. Να ρωτήσω κάτι τον Κωστή. Μάλιστα.
Γιατί μου έχει κολλήσει ότι ο Λιμνιός θα μπορούσε να παίξει κάλλιστα δεξί μπακ. Ναι, για ρωτήστε τον ίδιο και τον μάνατζερ του. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Καλά, αυτό το έχουμε πει πάρα πολύ, ότι έχει τα προσόντα να το κάνει. Ναι. Είναι σαν να σε πάρουν από το θέατρο στη σκηνή επάνω και να σε πάνε στο Κηλικείο να πουλάς πατατάκια. Κάπως έτσι. Άλλο εξτρέμ, αλλιώς πουλείται ένας εξτρέμ. Αλλιώς λεφτά παίρνει ένας εξτρέμ. Ναι, και αλλιώς ένας μπακ, φίλε. Έτσι, έτσι. Σε αυτό όμως που λέει ο φίλος, ναι, δεν είναι και πολύ άδικο. Όχι, όχι, το βλέπουμε όλοι ότι ο Λιμνιός ενδεχομένως στα 30 του να γυρίσει. Έτσι, ο Λιμνιός, κάτι, ναι. Ο Λιμνιός είναι ένα κακέκτυπο του Σαλμπιγκίδη. Εντάξει, γιατί καχεπτικό, μια χαρά. Ψηλός είναι ο Λιμνιός. Ο Λιμνιός, ο Λιμνιός, δεν λέγαμε για τον Σαλμπιγκίδη. Το καλύτερο δεξιμπάκ στο πρωτάθλημα είναι ο Σαλμπιγκίδης. Ήταν παίχταρος. Ναι. Παίχταρος. Παίχταρος δεν ήταν. Έγινε παίχταρος με την πολλή δουλειά. Παίχταρος και την επιμονή του και το πάθος του και το πείσμα του. Ναι. Τα γκολ που έχει βάλει ο Σαλμπιγκίδης, μακάρι όταν βάλει μισή παίχτες παίζουν τόσο κομβικά γκολ. Κρίσιμα γκολ. Ήξερε να τοποθετείτε. Ναι. 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 Αλλά ήξερα. Αυτό που λέει ο κύριος δεν είναι μακριά. Όχι, δεν είναι μακριά, φίλε. Δηλαδή, εγώ σκεφτόμουν ότι θα μπορούσε να προαλήθετε για την καταστάτηση του Μάτος. 100%. Ναι. Ναι. Και να ρωτήσω κάτι άλλο, με τον Ίγνερσον θα μπορούσε να υποστηρίξει ο ΠΑΟΚ 3-5-2. Να παίζει δηλαδή... Μα ο Ίγνερσον... Ίγκασον. Στη Ρόστοφ ήταν κεντρικός οπισθοφύλακας στο 3-5-2. Ναι. Και μετά μετατέθηκε σε δεξιό στόπερ πάλι σε 3-5-2. Ναι. Ο Ίγνερσον έχει μάθει να παίζει σε 3-5-2. Να παίξει δηλαδή Βαρέλα, Κρέσπο, Ίγκασον στο κέντρο. Μάτος Βαρέλα. Μάτος Βιερίνια. Ναι, Μάτος Βιερίνια. Δύο χαφ. Δύο χαφάρες. Ο Μπίζε Βαρδεκάρη. Ναι. Και βάλε δεύτερο φορτομπέλκα να δει θα κάνει 30 γκολ θα κάνει. Παπάδες, ναι. Εκεί ο Πέλκας μπορεί να αναισθηθεί να πούμε. Στο 3-5-2. Ου, να τους τρεις πίσω. Να έχει τον Μπίσεσβαρ, ναι, να έχει πιο μεγάλο χώρο Πέλκας, ναι, να φας ένα εξτρέμ, ναι, και να βάλεις τον φορ. Έτσι. Να σε καλά αδερφέ, ποδοσφαιρικά okay, μιλήσαμε, ευχαριστώ. Να σε καλά γόρι μου. Ευχαριστώ. Ναι, είναι μια σκέψη αυτή. Να έχεις τρεις στο περάρες, αλλά να κουμπώσουν καλά. Το έκανε δυο ωραίες ποδοσφαιρικές ερωτήσεις. Ωραίος. Πολύ ωραίος. Ωραίος. Έτσι, αυτό είναι ωραίο πράγμα να μιλάς. Μα θέλουμε να μιλήσουμε και για ποδοσφαιρικές. Καλημέρα, ναι. Χαίρετε. Καλημέρα, εγώ είμαι. Μάλιστα εσείς. Ναι, καλημέρα Κώστα, καλημέρα Νίκο, Γιώργος από Στουτκάρδη. Γεια σου ρε Γιώργο, γεια σου Γιώργο. Στουτκαρδιστάν. Ναι, κρύο εδώ κι εμείς πολύ, το πρωί, καλό, τη νύχτα, μείον 8. Καλό, καλό. Λοιπόν, σε έχετε, ναι, πιο πολύ καλό. Κρύο, εμείς είχαμε αεράκι το κρύο και φυσάει. Πολύ ήλιο, χρειάζεται γυαλιά ηλίου. Ναι. Κρύο με ήλιο εσείς, μάλιστα, ωραία. Τι άμα το κάνεις το κρύο, σκοπός να έχει συννεφιά. Να έχει και κάποιο. Όχι, όχι, αυτό είναι πιο ωραίο. Όταν έχει συννεφιά, έχει ονόνερα, έχει αυτά τα είχαμε. Αυτά τα θρίλερ τα ωραία. Βαρέθηκα να καθαρίζω χιόνια. Κώστα, ναι. Κώστα εδώ, το πεζοδρόμιο μπροστά του σπιτιού, μια ο ένας, μια όλος που μένουν μέσα στο σπίτι, αλλάζει σαν βάρδια ποιος θα καθαρίσει. Έλα τον Αύγουστο εκεί στα μπαρ και στην Καλλικράτεια, με αυτές τις γυφτοπούλες που είναι και οι σερβιτόρες, από τη Βραζιλία των δυτικών προαστίων, και να σε παίρνουν το ύφος του καρδιναλίου και να λέει κλείσατε τραπέζι. Δεν κλείσω τραπέζι για να κολυμπήσω, κυρά μου, να πούμε. Έλατε. Έλα, μ' ακούτε. Μάλιστα, ναι. Άλλο έλεγα για τα χιόνια, πρέπει να καθαρίσεις εδώ έξω τα πεζοδρόμια, δεν έχει χιόνια, γι' αυτό βαρέθηκα. Ναι, ναι. Μην τα καθαρίζεις. Νίκο, έλα, ρίχνει την ιστορία, έλα, ρίχνει. Ναι, καθαρίζουμε τα χιόνια αν έχει τα πεζοδρόμια πέσει του Κώστα, αν δεν καταλάβει. Λοιπόν, Νίκο, έλα, πριν από 5 χρόνια, ναι, ναι, εδώ που μένω άνοιξε ένα καινούριο μεγάλο γυμναστήριο. Ναι. Λοιπόν, δύο φίλοι μου, ο ένας, χοντρός, κοντός, πίεση, χολεστερίνη. 40 χρονών μιλάμε, όχι 70, έτσι. 40, ναι. Πέθανε. Ναι. Κάτσε. Όχι. Ζωή να έχει. Λοιπόν, ναι, από τότε που άνοιξε το γυμναστήριο, λέει θα πάω να το δω να γραφτώ, θα πάω να δω να το γραφτώ. Σαν τον Κουλιανό. Ναι. Σαν τον Κουλιανό. Ναι. Ο άλλος έρχεται, μόλις ανοίγει το γυμναστήριο, δύο εβδομάδες μετά έρχεται ένας άλλος, μεγάλος σε λίγο Θεσσαλονίκη, λίγο Κύπρο, έρχεται με το που πάμε μαζί, γραφόμαστε. Αυτός γράφτηκε μέσα. Ο άλλος, ο πρώτος, περάσαν 5 χρόνια, ακόμη θα πάω. Ακόμα δεν πήγε. Δεν πήγε. Έτσι, Νίκο. Ναι. Σε Κίνα, έχει φαγωθεί να γυμναστώ. Ναι, 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 ναι. Ήταν στην Κίνα, το μπατζανάκι μου. Γι' αυτό, Κίνα ήταν. Υπάρχουνε. Κώστα, ναι, μια τελευταία ερώτηση. Συνέχισες με τη σανίδα πάνω στην αυτήν την ελβετική την μπάλα, αυτές τις μεγάλες τις μπάλες. Όχι, κάνω την απλή τη σανίδα και τρέμει το φιλοκάρδι μου. Τρέμει. Μόλις είσαι έτοιμος να ανέξεις περίπου ένα λεπτό, ναι, επειδή γίνεται βαρετή μετά, ναι, σου είχα στείλει τα βίντεο στα Messenger. Τα είδα. Μόνο τη φωτογραφία να δεις, ναι, πάνω σε αυτές τις ελβετικές, δεν λέγονται αυτές τις μπάλες. Έχει παγωθεί, θα μας στείλει στο γυμναστήριο θέλοντας και μη. Φιλιά, να σε καλά, γόρι, καλημέρα. Καλά λέει. Ναι, πάμε. Καλά λέει. Ναι. Καλημέρα. Καλώσονα. Καλημέρα από Στοχόλμη, Τάσος. Τι γίνεται ρε Στουτγκάρδη, Στοχόλμη, έλα ρε Τασούλη. Έλα γόρμα.
Όλοι παοκάρα είμαστε εκτός Ελλάδος, να πούμε. Φύγατε αναγκαστικά, σας έδιωξε αυτή η χώρα, σας έδιωξε αυτό το κράτος μας. Κρατήστε τη σημαία. Ναι, οδηγάω τα βράδια ταξί να πούμε εδώ πάνω. Ναι. Και σας ακούω μέσω YouTube να πούμε και γελάω να πούμε. Έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Πρέπει να προσέχουμε, αν γίνεται ρε Κώστα, να μην έρθει αυτός ο τέτοιος. Ποιος? Ο Θοδωρίδης. Θοδωρίδης θες τον ξεφώνησαν το, ναι, η θύρα 7 το πολύ. Αυτό, ναι. Τον ξεφώνησε γιατί βγήκε εκεί με κάποια πράγματα. Το ξέρω, το είχε ξέρω, επίθεση από τη θύρα 7. Τι είπε? Είπε καλά πράγματα για, θες να σου να διαβάσουν, για το Σαββίδι. Λέει δεν θέλουμε εμείς άλλα, λέει, για το Σαββίδι, λέει, και για το Μελισανίδη. Αυτά αυτός μόνο άστα για σε να δημιουργήσει αυτά. Πρόβλημα, ναι, θα έρθει. Ναι. Μόνο για να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Κάθε χρόνο τα ίδια κάνει. Πήγαινε εσύ να αγκαλιάζω το Σαββίδι και το Μελισανίδη και άσε εμάς να τραγουδάμε ότι θέλουμε και να πολεμάμε τους εχθρούς Ολυμπιακού. Έβγαλε ένα κίνηση στήρα 7 κατά του Θεοδωρίδη. Τα έκανε, έγινε λίγο μια να μπάχαλο εκεί. Όλα καλά, καιρός, Τάσο μου, τι λέει εκεί? Εδώ είχαμε πάρα πολύ χιόνι, ναι, πολύ χιόνι, έχει ρίξει πολύ πράγμα και από σήμερα έχει παγόνια μείον 10. Μπράβο, μπράβο, ωραία πράγμα. Ωραία. Να σε στείλουμε εκεί ρε φίλε, τι μπράβο, μπράβο, μείον 10. Πολύ ωραία. Τι φαγώθηκες. Ναι. Κώστα, ναι, έλεγες πριν έρθει ο Βιρίνια, και τι θα τον κάνετε αυτόνα και ο κόλος του Βιρίνια θα είναι σαν βάρκα και ξέρω εγώ τι να πούμε. Και αποδείχθηκε και με τον καιρό είναι καλύτερη μεταγραφή, ναι, που έχουμε. Είναι εξαίρεση όταν έρχεται ένα στα γεράματα να παίζει τέτοια μπάλα σαν τον Βιερίνια. Ο Βιερίνια είναι η καλύτερη μεταγραφή που έκανε ο ΠΑΟΚ με το Σαββίδι στο προεδρικό τόπο. Αν έχω μέσα στην, ναι, ομάδα Μπίσες Βαρδεκάρη και τον Βιερίνια δεν φοβάμαι κανένα. Ναι, ναι. Να σε καλά, φιλαράκι μου, φιλιά στο Χόλμη. Okay, φιλιά. Όχι, ακούει ο Πέλκας και θα θέλει φάρμακα. Και ο λόγος που είναι ο Βιερίνια είναι γιατί δεν μιλάμε μόνο για την παιχτική του αξία, μιλάμε και για την προσωπικότητά του. Έτσι, το τι περνάει σε αποδυτήρια, το τι περνάει στους συμπαίχτες του. Έτσι. Είναι ηγέταρος. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Έχει όλο το πακέτο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Κωστά. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Μανιάτη δεξί μπακ που δεν το θέλω ή σόουζα ή βέλε. Κανένα από τους δύο δεξί μπακ. Ρε φίλε, τι να τον κάνω τον Μανιάτη. Δεν μου λες, σε αυτή την ΚΑΠΑ 20 του Άρη, ένα μπακ δεξί δεν μπορεί να βγάλετε. Εγώ δεν σου λέω να βγάλετε ένα φίλε. Ένα μπακ δεξί δεν μπορεί να βγάλετε. Έχω πεθάνει στο γέλιο, ρε φίλε, την ώρα που είπανε για να πάρουν εκεί πέρα δεξιά. Προτιμώ τον Κωνσταντινίδη, ρε φίλε. Χίλιες φορές το παιδάκι. Ναι, ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα που ζούμε δηλαδή. Εντάξει, είναι ένα αντιπαθητικό, ένα γουρλωμάτη, ένα. Ένας, μα δεν κάνει, δεν κάνει. Αντιπαθέστατος. Αυτό το πράγμα, ναι, που ο Άρης σήμερα δεν κάνει. Γιατί ό,τι και να λέμε έκανε ποιότητα. Νίκο, αμφιβάλλεις αυτά που λέω. Πάτησε μου ρε φίλε. Όχι, δεν αμφιβάλλω. Αντιπαθέ τώρα... και αντιπαθείς. Και αντιπαθείς σαν φυσιογνωμία. Καθόλου κιόλας. Δεν... Δηλαδή το Μανιάτη παρέα δεν τον κάνει. Δεν υπάρχει λόγος να αποκτήσει. Στην παρέα δηλαδή, άμα είναι ο Μανιάτης. Το Φετβαζίδη έδεσε μπροστά. Δηλαδή όταν λέμε έδεσε, τον Καρσία είναι ανεβασμένος, είναι στα φόρτε του. Ναι. Έχει πάρει τον Άρη από χαμηλά και τον πηγαίνει για να το βγάλει Ευρώπη ο Γκαρσία, εγώ αυτό βλέπω. Ναι, 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 ναι. Ο Ματέο είπαμε, είναι όλα τα λεφτά. Βοηθάει και ο Ολυμπιακός λίγο και με τους παίκτες. Εσύ φαγώθηκες. Εντάξει, εσύ άμα δεν πεις τα δικά σου δεν μπορείς. Δύο μήνες πάντως, δύο μήνες ο Ματέο Γκαρσία ήταν δεφορμέ και ο Άρης έκανε μπλουμ. Δύο μήνες. Ναι. Δεν τράβηξε το παιδί, ναι. Άνα, μπράβο. Το παιδί. Το παιδί είναι. Μαστίγωμα, ναι, γιατί άκουγε το γέρο τον Κορλαιόνε. Άκουγε τον παππού. Για κάντε φωνή, κάντε φωνή. Καλημέρα. Να είσαι καλά, γονιά. Πόσο άμπαλοι μπορεί να είναι οι Αργενοί που, ναι, αυτοκτονούσαν ποδοσφαιρικά, ναι, ναι, γι' αυτό και για τον Όγιος. Ναι. Πόσο άμπαλοι. Άντε πάτε στο Παλέτε Σπόρο και με τον Ιωαννίδη που τα έχει χάσει, να πούμε, και άρχισε να λέει άλλαν τάλλον. Εντάξει, τώρα αφού πέρασα και τα χρόνια, εντάξει. Είναι τα χάσε. Τα χάσε. Εντάξει, δεν είναι στα καλά του άνθρωπο. Πάμε καλημέρα στα ενεντάρια δικά σα. Επόμενο, χαίρετε. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, εσείς. Ναι, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Κωστή. Ήθελα να κάνω δύο ποδοσφαιρικές ερωτήσεις. Μπράβο, ωραία, ωραία. Πρώτον, σύμφωνα με το υπάρχον ρόστερ του Άρη, αν είναι όλοι υγιείς, μπορεί ο Παντελίδης να τους διαχειριστεί αυτούς τους παίκτες. Α, γιατί... εδώ έχει να κάνει τώρα με προσωπικότητα Παντελίδη. Ένα ερώτημα αυτό, είναι, ναι, αυτό, ναι, και κατά προσωπική σας άποψη εννοώ. Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι ποιο θα ήταν το καλύτερο σύστημα και η καλύτερη δεκάδα του Άρη. Σύμφωνα όμως ότι... Με το υπάρχον ρόστερ.
Ναι, με το υπάρχον ρόστερ να είναι όλοι υγιείς, ναι. Και τώρα με τις νέες προσθήκες αποκτά και άλλη ενέργεια με αλλαγές ο Άρης. Έχει δύο... Ο Ματσό, ναι, έκανε μια χιλιά δύο μηνών, αλλά δεν είχε υπήρχε αντικαταστάτης. Ναι, ναι, ναι. Να δώσει μια ενέργεια στο 60, μια αλλαγή. Ναι. Κοίτα, ο Άρης θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο εξάρια τώρα με αυτό το υλικό, που δύο εξάρια, να παίζει με δύο εξάρια. Δύο καταστροφή, το Ματίγια και το Σιώπη. Ναι. Ωραία. Από εκεί και πέρα η τετράδα θα είναι ο καινούριος ο Κορχούτης με τον Τζανακάκη, τον Ρόους και τον Δελισσίση. Δελισσίση δεν χαλάει εκεί. Δεν έχει τρίτο πολύ καλό στόπερ, άρα τέσσερις πίσω δεν μπορεί να παίξει τρία πολύ καλό στόπερ. Βέλεθ όμως που, ναι, που είπαμε να είναι υγιής ο Βέλεθ. Α, έχεις και τον Βέλεθ ψέματα. Με Βέλεθ θα ξεκινήσει και Ρόους θα ξεκινήσει. Είναι ανώτεροι και οι δύο. Ο Βέλεθ. Ναι, είναι ανώτερος ο Βέλεθ. Εκτός αν δεν το κάνεις 3-5-2. Ο Βέλεθ. Παίχτες Κορχούτα από τη μία, από την άλλη. Ο Βέλεθ. Ναι. Μάλιστα. Ο Βέλεθ άμα έχει τον Πανιώτη γιατρό. Που, ναι, είναι, πώς το λένε, παθολόγος, ναι, 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 θα του πει πάνε σε κανένα άλλο γιατρό γιατί δεν μπορεί να σε γράφω είναι για τα φάρμακα να πούμε. Ναι. Είσαι αρρωστιάρης να πούμε. Ναι. Κατάλαβες, ναι, είναι αρρωστιάρης, χλεμπονιάρης, αρρωστιάρης. Είπαμε να είναι υγιής, όντως υπάρχει τέτοιο θέμα τραυματισμού. Ο καλός Βέλεθ είναι ανώτερος από ναι, φίλε, χλεμπονιάρης είναι. Εντάξει, δηλαδή, δεν ξέρω τι είναι, αλλά σαν να είναι. Πρόσε, παίρνει ο Ανδρώνης εδώ ένα, πώς το λένε, στέλεχος επιχείρηση. Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Ξυπνάει τη Δευτέρα, πυρετό 38 και 2. Α, δεν μπορεί να έρθει, λες. Χτυπάει την Τρίτη. Την Τετάρτη ζαλίζεται. Την, ναι, Τετάρτη τρακέρνει με τα μάξι. Ναι, 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 ναι. Έρχεται Πέμπτη Παρασκευή. Τη Δευτέρα έχουν συμβούλιο, τον πιάνουν τα ψυχολογικά. Δουλειά θα κάνουμε τώρα δηλαδή με αυτόν. Βρήκε καλό παράδειγμα. Βρήκε καλό παράδειγμα που αγάσατε. Δουλειά θα κάνουμε τώρα. Να σε καλά, Αργιανάκη. Πονάει το χέρι μου. Γρήγορα. Θα μπορούσε να παίξει και δεξί μπάκο ο Σόζα ο υγιής, γιατί και αυτός έχει μεγάλη. Όχι, όχι, ο Σόζα, φίλε, είναι περιορισμένο δυνατοτήτων για μένα. Να ξέρεις. Είναι για ομάδα μέχρι Λεβαδιακό. Δεν είναι για τον Άρη. Σε ένα μάτς που θα έχει τραυματίες. Ναι, μπάκο. Ευχαριστώ, να σε καλά. Να σε καλά. Καλημέρα στα κουμπαράκια. Μάλλον ο Ραπ δεν ξέρει θα πει να καθαρίζεις τον πάγο κάθε πρωί. Φιλιά από στο Κόλμη. Δουλειά μου είναι να καθαρίζω εγώ τον πάγο. Ήθελες όμως να πας πάνω εκεί να πάω. Απλώνω το Δήμο για να καθαρίζω εγώ το. Ναι. Γιατί, όχι, θα καθαρίζω ο Δήμος. Ναι, στο Κόλμη. Θα καθαρίζω ο Δήμος. Εντοπίστηκε ο σωρός στο βυθισμένο αεροπλάνο του Εμίλιον Σάλα τα πρώτα υποβρύχια πλάνα. Είναι μια είδηση η οποία τουλάχιστον δίνει κάτι στους συγγενείς του Σάλα. Αυτό είναι ένα, έτσι, καλό στην τραγωδία. Ναι, κάτι δίνει τουλάχιστον συγγενείς. Εγώ στεναχωρέθηκα που, ναι, είναι το σκυλάκι του Σάλα να τον περιμένει. Ναι, ρε φίλε, τι αγάπη, τι τρέλα είναι αυτά τα σκυλιά. Καλημέρα, κουμπαράκια, ελάτε, είπαμε στο Κολχικό. Καλημέρα, πώς μπορώ να. Έχει καλό κρέας εκεί. Ναι, ναι. Πώς μπορώ να στείλω μήνυμα, έστειλες μόλις μήνυμα, φίλε. Άντε, λέει, να φτιάξετε τις τουαλέτες, λέει, πόσο καιρό θα μείνουν ζωντανές, λέει ο φίλος. Για το σχόλιο που έκανες νωρίτερα, γιατί σταματάμε, είστε... κλείνουμε σε λίγα δεύτερα, ναι. Ναι, Βαλκάνιος, ναι. Ανθυποκανίβαλοι, ναι. Εντάξει, σπάστε τις τουαλέτες όταν χάσει ο ΠΑΟΚ, τι να σας πω, θα τις, ναι, ξαναφτιάξουν. Λοιπόν. Είναι τώρα αυτό κουβέντα που με κάνεις, θα σπάσουμε τις τουαλέτες, άρα δεν τις φτιάχνουμε. Ναι. Δηλαδή, εσείς θέλετε ευρωπαϊκή ομάδα με συμπεριφορά δεκαετία 80 παοξή κανίβαλου. Κάνε και μια τελευταία μίμηση, έτσι, παραγγελιά από ένα φίλο, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Τον Κόκκινο να ρωτάει, λέει, πόσα γράδα είναι το Τσίπουρο. Κοπελιά, έρθεις σε παρακαλώ. Για να δείξω ότι ξέρει. Ναι, ναι, παρακαλώ, μια φουκαριάρα εκεί πέρα. Ναι. Πού είστε τώρα, στο... στην Πορφύρα. Στην Πορφύρα, ναι, ναι. Το Τσίπουρο αυτό. Πόσα γράδα είναι. Λοκόκκινε, άστο κοριτσάκι, ίσκο. Πάρ το μπουκάλι και στον δώσω ανάμεσα στα μάτια. Βρήκε τη φουκαριάρα τώρα εδώ πέρα, τη κάνει τον έξυπνο. Φλαξ. Δεν τρέπεσε λίγο το κοριτσάκι, το φουκαριάρι. Τα γράδα τώρα. Τα γράδα το Τσίπουρο. Ναι, ναι, να είμαι εγώ το κοριτσάκι, θα του πω 27 γράδα. 27. Άλλο, άλλο. Ναι. Το ήξερα, θα πει. Το ήξερα, θα πει. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρει τίποτα. Ξέρει, ξέρει από ποτά, ξέρει πολλά όμω. Εντάξει, ξέρει, ξέρει. Αφού πίνει, ρε, εσύ νιώθει και Τσίπουρο, νιώθει και. Εσύ λες ότι αυτή η εγκεφαλική δυσλειτουργία του. Ναι. Άμα ήξερε να πίνει ποτά στα νιάτα του, τώρα, ναι, ξέρει. Τώρα ξέρει. Το τι, ναι, μπόμπα έχει πει αυτό. Καλά, εντάξει, όλοι έχουμε πει μπόμπε. Λοιπόν. Ναι. Διάβαζα... Η εγκεφαλική δυσλειτουργία. Ναι, το ρήμαξε ο Νάδο. Μια χαρά είναι ο Γρηγόρη μα. Διάβαζα σήμερα, λέει. Ακούστε κάτι για τα λεφτά που έδωσαν το 2018 τα jackpot του Ρίτζε σε καζίνο Θεσσαλονίκης. Περίμενα ένα πολύ μεγάλο ποσό, έτσι. Φανταζόμουν εκεί γύρω στα 10 με 15 εκατομμύρια. Αλλά έπαθα πλάκα όταν διάβασα ότι έχουν μοιραστεί 37 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Τρελό ποσό. Τη δεύτερη πλάκα την έπαθα όταν διάβασα σε πόσο έχουν σκάσει. Γιατί έχει σημασία, δεν έσκασαν λίγα jackpot για να τα μοιραστούν 2-3 άνθρωποι, αλλά 33.000 τυχεροί. 33.000 μεγάλο νούμερο, που σημαίνει ότι τα jackpots κάνε πολύ συχνά, τα μοιράζονται πάρα πολλοί παίχτες και από εκεί πέρα είναι θέμα τύχης να βρεθείς στο κατάλληλο μηχανάκι που θα κάνει εσένα μάγκα.
Ολοκληρώσαμε και για σήμερα. Υπέροχο πρωινό να έχετε. Προσοχή στον καιρό έξω. Φυσάει, βροχή. Στους δρόμους να κοιτάτε προσεκτικά και να μην τρέχετε πάρα πολύ. Μείνετε εδώ. Κωνσταντίνος Βαραγιάννης, πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά έχουμε τον τετραπαλίκαρο εδώ. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, κυρίες και κύριοι, μαζί με Γιάννη Πάγκο. Θα σας πάνε και. Ποιο θα είστε? Α, θα είναι τρίο τηλεφωνικό. Ναι, μάλιστα, ωραία. Μέχρι και τις 12 θα σας πάνε παρέα και αμέσως μετά η σέντρα, η ενημέρωση στη σέντρα με τον Γιώργο Μπούζο. Καλό μεσημέρι, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο.